Είναι Σάββατο, 26 Οκτωβρίου του 2013, ανήμερα του Αγίου Δημητρίου. Στο παλιό νεκροταφείο της Ιαλισσού στη Ρόδο, κάτι αναστατώνει τους πιστούς. Είναι το άγγελμα των δακρύων του αρχιστράτηγου, του προστάτη των νησιών. Οι ιερείς έχουν εντολή να κρατήσουν χαμηλούς τόνους και να μην ειδοποιήσουν τηλεοράσεις και ΜΜΕ, θέλοντας να αποφύγουν μια ενδεχόμενη κατακραυγή από άπιστους. Ο νικητής όμως της μάχης των ουρανών, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, που με τους αγγέλους του εκδίωξε το διάβολο, ρίχνοντάς τον στη γη από τους ουρανούς, μαζί με τους δαίμονές του, έως την τελική τους καταδίκη, συνεχίζει να δακρύζει, χαρίζοντας στους ανθρώπους απλόχερα την αίσθηση της Θείας Παρουσίας και δίνοντας στον κόσμο την ευκαιρία καταγραφής ενός μοναδικού, θαυμαστού, ιστορικού γεγονότος. Όταν μια αμαρτία πληθαίνει στον κόσμο και το κακό εξαπλώνεται με ορμή στους ανθρώπους, όταν οι εχθροί του Χριστού πληθαίνουν, ο Θεός από την άλλη πλευρά αυξάνει την παρουσία Του και δίνει απλόχερα τη χάρη Του στους πιστούς Του, θέλοντας να τους ενδυναμώσει, να τους στηρίξει και να τους βοηθήσει, υποστηρίζουν οι γέροντες της Ορθοδοξίας. Έχουμε ένα θαύμα μπροστά μας, ζωντανό. Κοιτάξτε να δείτε, το θαύμα δεν μπορώ να το πιστοποιήσω εγώ. Ο κόσμος, εμένα με ενημέρωσαν το πρωί την ώρα της λειτουργίας ότι κάτι συμβαίνει με την εικόνα του ταξιάρχη. Ήρθα, διαπίστωσα και εγώ ότι πραγματικά κάτι συμβαίνει. Από εκεί και ύστερα τώρα το θέμα του θαύματος δεν είμαι ο καθήλυν αρμόδιος για να το πιστοποιήσω. Τι ώρα το είδαν αυτό οι γυναίκες? Και... το πρωί μόλις άνοιξαν την εκκλησία του ταξιάρχη. Γιατί εμείς είχαμε λειτουργία στο καθολικό, στην Παναγία. Και από το πρωί τρέχουν δάκρυα από τα μάτια. Σταματάει και ξανασυλλογίζει και αυτά. Τώρα... πόσο χρονών είναι η εικόνα, γνωρίζετε? Το 1896. Η ιστορία της? Δεν γνωρίζω πολλά πράγματα για την ιστορία της, πάντως είναι πρόσφατα συντηρημένη από την αρχαιολογική υπηρεσία. Τι με λιγενέστε τώρα, έχει ειδοποιηθεί ο Μητροπολίτης? Ενημέρωσε το Σεβασμιότατο και από εκεί και ύστερα θα δούμε. Η εκκλησιαστική ορθόδοξη παράδοση συνδέει τα σημάδια του αρχιστράτηγου, εκτός από τις ιάσεις και άλλα καλά, και με δυσίωνες εξελίξεις, όπως λοιμούς, σεισμούς, πολέμους και καταστροφές. Ωστόσο, η παρουσία του Αρχαγγέλου λειτουργεί προστατευτικά για τον άνθρωπο που παραμένει πιστός και ακέραιος στον νόμο και τις διδαχές του Χριστού. Τα είδαμε, όλα είναι
συγκινητικά πράγματα. Τι πιστεύετε ότι είναι το μήνυμα που θέλει να περάσει ο δεξιάς? Κάτι θέλει να δώσει. Κάποιο μήνυμα θα δώσει. Τώρα καλό, κακό, δεν ξέρω. Να πω. Βέβαια κάτι με το μεταφυσικό το αυτό. Δεν ξέρω, επειδή και στο παρελθόν συνέβη, ή καλό ή κακό, άγνωστα η βουλία του Κυρίου. Συγκίνηση. Μας προκάλεσε πολύ συγκίνηση, ειδικά στα παιδιά. Καλό να μας ξέρω, πάντα σε καλό να βγει ο Μεγαλόχαρος. Να μας φέρει υγεία, παιδάκι μου, όχι τίποτα άλλο. Υγεία. Τίποτα. Και μυαλό στον κόσμο. Ναι, παιδάκι μου. Ο τηλεοπτικός φακός κατέγραψε εξ αρχής το θαύμα και την εξέταση της εικόνας από τον Μητροπολίτη Κύριλλο, συνιστώντας αδιάψευστη και μη αμφισβητούμενη μαρτυρία. Αυτή είναι πρωινή φωτογραφία. Είναι κάτω. Το θέμα είναι ότι να σταματάει πριν από λίγη ώρα, έχει σταματήσει και πάλι ξαναξεκινάει. Σε αυτή τη ροή ή στο... Έχει στιγμές που είναι τέτοια η ροή και έχει στιγμές που... Δεν αλλάξει και περιβάλλον της πόλης. Πάρα τέτοια εμφάνιση. Οπότε να δούμε πώς αυτό είναι να την κατεβάσουμε κάτω. Ελάτε δύο ότι μεταφέρετε στο μεγάλο ναό. Να την πάρουμε στη μεγάλη εκκλησία. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί το ναό, πώς θα εξελιχθεί. Έλα μαζί μας. Έλα. Μπράβο για το. Έλα αγόρι μου. Είναι αυτή η σέμε για το πόδι. Δεν μισό άλλος πλέον, δεν μισό άλλος. Στη μεγάλη εκκλησία. Αφήστε την λίγο. Είναι ένα παράδοξο πραγματικά σημείο, γιατί όπως είδατε, από τα μάτια του ταξιάρχη βγαίνει υγρό σαν δάκρυ σε μεγάλη ποσότητα, δεν δικαιολογείται να είναι μια απλή υγρασία. Σταματάει, η εικόνα στεγνώνει και μετά από λίγο πάλι έχουμε το ίδιο φαινόμενο. Δώσαμε εντολή να μεταφερθεί η εικόνα στον κεντρικό ναό της Ελισούνη και προς εξυπηρέτηση του κόσμου και θα ξαναμιλήσουμε. Η εικόνα θα μεταφερθεί στη συνέχεια στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπου και εκεί θα συνεχίσει να κλαίει. Ένας σύγχρονος γέροντας δίνει μία υπέροχη ερμηνεία στο γιατί δάκρυσε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Το φέρανε εδώ το πρωί το παιδί. Μετά τις 8.30-9 η ώρα αφήνεσε να μεγαλώσει.
Γράφει λοιπόν ο γέροντας του Αγίου Όρους. Δάκρυσε ο αρχιστράτηγος του Θεού Μιχαήλ, επειδή οι άνθρωποι της εποχής μας, παρά τις δοκιμασίες και τις δυσκολίες, εμένουν να ακολουθούν τον ολισθηρό κατήφορο του Εωσφόρου. Και ξέρετε γιατί? Επειδή απέβαλαν από τη ζωή τους τον Χριστό. Παλιότερα οι μεγαλύτεροι τουλάχιστον θυμόμαστε ότι ζούσαμε πιο φτωχικά, με λιγότερα αγαθά, αλλά είμαστε πιο ευτυχισμένοι και χαρούμενοι, γιατί στο κέντρο της ζωής μας είχαμε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Μπορεί λοιπόν να μην είχαμε κρέας και άλλα νόστιμα εδέσματα στο καθημερινό μας τραπέζι, αλλά βιώναμε τις χαρές της Αναστάσεως, που μας καθιστούσαν αυτομάτως χαρούμενους και ευτυχισμένους. Είχαμε μεταξύ μας αλληλεγγύη, είχαμε φιλότιμο, είχαμε θυσιαστικό πνεύμα και αγάπη. Σήμερα έχουμε όλες τις ανέσεις, άφθονα εδέσματα, αυτοκίνητα, σπίτια, αλλά δεν έχουμε ευτυχία. Δάκρυσε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, γιατί συνεχίζουμε οι Έλληνες χριστιανοί να βλασφημούμε με λόγια αλλά και πράξεις τον Τριαδικό Θεό, λησμονώντας τις ευεργεσίες Του, ειδικά προς το ευλογημένο αυτό έθνος των Ελλήνων. Δέστε την πορνεία, τη μοιχεία, το ψεύδος, την κλοπή, την ασέβεια προς το Θεό αλλά και τους γονείς μας, και θα κατανοήσετε πόσο ο Αρχάγγελος Μιχαήλ κλαίει. Οδύρεται για την επιδημία της ασυδοσίας που έχει απλωθεί από την Κρήτη ως τον Εύρο και από την Ήπειρο και τη Μακεδονία μέχρι και την Κύπρο μας. Καταλήγει ο γέροντας πως δάκρυσε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ επειδή οι ραβδούχοι μας και εν γέννη ο ιερός κλήρος μας στη συντριπτική πλειονότητά τους έπαψαν να επισκοπούν και να κηρύττουν το Ευαγγέλιο της σωτηρίας. Δάκρυσε επειδή παραμένουν απλοί θεατές στο σημερινό δράμα των χριστιανών, ανήμποροι να ορθοτομήσουν το λόγο της αληθείας. Πριν 20 μέρες που πήγαμε να ανοίξουμε ξανά την εκκλησία, κάθε πρωί που πάω, ξανά η εικόνα η μικρή αυτή ήταν δακρυσμένη. Αλλά δεν το πολλό δώσα σημασία. Και μπορεί να ήταν και η μεγάλη εικόνα με τα δάκρυα, αλλά εγώ δεν είχα προσέξει. Αλλά αυτή τη φορά ήταν και οι δύο εικόνες μαζί. Δακρυζαν όχι μόνο η μεγάλη και η μικρή. Το παρήγορο είναι ότι προσέρχονται κυρίως νέα παιδιά και εναποθέτουν στην εικόνα του ταξιάρχη τις προσδοκίες τους και τις ελπίδες τους. Αυτό είναι το μεγαλύτερο θαύμα. Εάν ψάχνουμε δηλαδή για θαύματα, αυτό είναι το μεγαλύτερο θαύμα, ότι έχει μεγάλη προσέλευση νέων ανθρώπων. Αυτό είναι ελπιδοφόρο, έτσι, γιατί συνήθως οι νέοι απέχουν, τουλάχιστον αυτό δείχνει από τις θείες λειτουργίες και από, γενικώς από την Εκκλησία. Μα αυτό είναι και το ζητούμενο, ότι τα λάθη τα δικά μας να μην τα επαναλάβουν οι επόμενες γενναίες. Και το παρήγορο είναι ότι τα παιδιά μας έχουν μέσα τους και συνείδηση και πνεύμα αναζήτησης του Θεού, και αυτό είναι το κυρίως ελπιδοφόρο. Κάτι τελευταίο θέλω να σας ρωτήσω σχετικά τώρα με τις αμφισβητήσεις. Έχουμε κάποια εξέλιξη, ελέγχθηκε η εικόνα? Ναι, και πριν από λίγη ώρα ελέγχθηκε από τον συντηρητή, ο οποίος είχε συντηρήσει την εικόνα, ο οποίος παρουσία και πολλών ανθρώπων είπε ότι η εικόνα είναι ακέραιη. Το ξύλο είναι ξηρό, δεν περιέχει στοιχεία υγρασίας, δεν υπάρχει κάποιος μηχανισμός που να δικαιολογεί την ροή των δακρύων. Το ρετούς το οποίο έχει γίνει στην εικόνα, όπως και τα βερνικόματά της, είναι ακέραια. Και επιλέξει, είπε και σε κάποιους ανθρώπους ότι, που τον ρώτησαν, ότι η εικόνα είναι ακέραιη, ό,τι κάνει το κάνει μόνη της. Εγώ ερμηνεία δεν μπορώ να δώσω. Και βεβαίως του ζήτησα αυτό να κατατεθεί και εγγράφος, εν υπόγραφα, για να υπάρχει ως πιστήριο στην Μητρόπολη. Πάτερ, τελευταία φορά που δάκρυσε Αρχάγγελος, εικόνα του Αρχαγγέλου στη Ρόδο ήταν το 1974, το γνωρίζετε? Ναι, το 1974 όχι μόνο ο Αρχάγγελος αλλά και ο Εσταυρωμένος στον Μητροπολιτικό Ναό τότε, και ακολούθησε η επιστράτευση και τα γεγονότα του Κυπριακού. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι κάθε φορά που μία εικόνα, η παρουσία του Θεού δηλαδή στη ζωή μας εμφανίζεται μέσω μίας εικόνας, πρέπει να είναι για κάτι καλό ή για κάτι κακό. Εμείς πρέπει να το εκλάβουμε, όπως και ο Σεβασμιότατος είπε χτες στο κηρυγμά του, ως ένα σημείο της φανέρωσης της παρουσίας του Θεού στη ζωή μας. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο ουρανός γίνεται κατακόκκινος.
και μια γυναίκα από την Ιαλισσό φωτογραφίζει με το κινητό της αυτό το σημάδι. Πατέρα Ευστάθιε, η εκπομπή που κάνουμε αφορά τις ουράνιες δυνάμεις, τους αγγέλους και γίνεται με αφορμή το θαύμα του Πανουρμίτη που είδαμε στην Ιαλισσό, του ταξιάρχη, σε συνδυασμό και με τα όσα ακολούθησαν περίπου ένα μήνα αργότερα. Θέλω λοιπόν με δεδομένη αυτή την ευκαιρία που είχαμε εδώ πέρα εμείς αλλά και όλος ο κόσμος που παρακολούθησε ζωντανά αυτά τα γεγονότα, να αναφερθούμε στις ουράνιες δυνάμεις, οι οποίες τελικά ζουν μαζί μας ή τουλάχιστον μπορούμε να πούμε ότι μας δείχνουν κάποια σημάδια. Να ξεκινήσουμε με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Πού αναφέρεται ο Αρχάγγελος στην Αγία Γραφή, είτε στην Παλαιά, είτε στην Καινή Διαθήκη, ή ακόμα και στην εκκλησιαστική μας παράδοση. Ο Τριαδικός Θεός προϋπήρχε και από αγάπη σε άχρονο χρόνο δημιούργησε τον πνευματικό κόσμο των αγγέλων, που είναι μυριάδες μυριάδων. Είναι σεραφείμ, χερουβείμ, πολιώματα, μετάσια, φτερωτά, θρόνοι, κυριώτες, αρχαία εξουσία κλπ. Ήταν τα 10 τάγματα και αρχηγός, ταξίαρχος του 10ου ήταν ο Αιώς Φόρος. Αιώς και Φέρο, σημαίνει αυτός που φέρει την αυγή είναι ο Αυγερινός, ο οποίος, επειδή ο Θεός δημιούργησε τα πάντα δίδοντας την απόλυτη ελευθερία από αγάπη υπέρμετρη και τον άνθρωπον ελεύθερον τον έκανε. Ο Αιώς Φόρος λοιπόν θέλοντας, εκμεταλλευόμενος την αγάπη του Θεού και την ελευθερία, θέλησε να θέσει τον θρόνο του υπεράνω του θρόνου του Θεού. Και τότε έγινε η πτώσης, παρασύροντας και το τάγμα του ολόκληρο. Τότε ο αρχιστράτηγος Μιχαήλ, βλέποντας αυτήν την πτώση των αγγέλων, τους κάλεσε, πρόσκομε, στόμε καλός. Και σταμάτησε η πτώσης και υμνολόγησαν τον Θεό, Άγιος, 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 Κύριος Σαββαθαώτιο, η γη της δόξης σου. Και όπως λένε οι πατέρες, εκεί που σταμάτησε πλέον η πτώση των αγγέλων, έχουμε τα εναέρια, παραδείγματος χάρη δαιμόνια, τα επίγεια, τα υποχθόνια, τα καταχθόνια κλπ. Και ο Θεός είχε δημιουργήσει πλέον και τον άνθρωπον εικόνα και ομοίωση με αυτεξούσιο και λογικό, που τον έβαλε στον Παράδεισο. Του έδωσε την ελευθερία. Από τη στιγμή λοιπόν της πτώσεως συνέβη το εξής. Οι μενάγγελοι, οι καλοί που έμειναν πάνω, τα 9 τάγματα, έμειναν άτρεπτοι προς το κακό. Δηλαδή αποκλείεται οι αγαθοί άγγελοι να τραπούν και να κάνουν το κακό. Απέναντίας οι δαίμονες πλέον έγιναν άτρεπτοι προς το καλό. Αποκλείεται να κάνουν το κακό. Ο δε άνθρωπος τρεπτός, δηλαδή μπορεί να κάνει και το καλό και το κακό. Γι' αυτό και είναι υπεύθυνος των πράξεων του. Βεβαίως υπάρχουν διάφορες θεωρίες αναφορικά με τους δαίμονες, ότι τελικά ο Θεός από υπέρμετρη αγάπη μπορεί να τους συγχωρήσει και να τους επαναφέρει κλπ. Οι πατέρες λένε ότι αυτό τους πεπτοκόντες αγγέλους τους αναπληρώνουν πλέον οι μοναχοί. Οι όσοι αυτοί που βιώνουν το θέλημα του Θεού και αγιάζονται για να αντικαταστήσουν τους πεπτοκόντες αγγέλους. Γίνεται λόγος για τον Αρχάγγελο Μιχαήλ και τις διάφορες εμφανίσεις του. Η πρώτη εμφάνιση και η γνωριμία μας είναι με το σταμάτημα αυτό της πτώσεως του 10ου τάγματος. Τον βλέπουμε να εμφανίζεται στον Αβραάμ. Γνωρίζουμε ότι ο Τριαδικός Θεός εμφανίζεται στον Αβραάμ υπό μορφή τριών αγγέλων. Εμφανίστηκε στον Αβραάμ, του είπε τότε ότι θα γεννήσετε γιο και θα
τον Ισαάκ και λοιπά, και όλα αυτά είναι γνωστά. Εμφανίζεται επίσης στον Λότ των ανιψιών του Αβραάμ, που τους γλίτωσε αυτόν και τις θυγατέρες του από την θεόσταλτη φωτιά που κατέστρεψε τα Σόδωμα. Είναι γνωστά κι αυτά. Εμφανίζεται επίσης στο Μάντι Βαλάμ, ο οποίος πήγαινε να καταραστεί τους Ισραηλίδες. Και εμφανίζεται αυτοπροσώπως και στο θαύμα, το εγχώνες θαύμα, που όλοι γνωρίζουμε και γιορτάζουμε στους τρεις το εγχώνες θαύμα. Τι λέει αυτό το θαύμα? Στη Φρυγία υπήρχε ένα αγίασμα του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, που ήταν θαυματουργικό. Πολλοί κόσμος θεραπεύτηκε από ανίτες αρρώστες κλπ. Εκεί ένας ειδωλολάτρης πλούσιος που πίστεψε έχτισε ένα μοναστήρι προς τιμή του Ταξιάρχου Μιχαήλ. Σε αυτό το μοναστήρι, στο αγίασμα του Ταξιάρχου Μιχαήλ, ένας ειδωλολάτρης που είχε μία κόρη με ανίατη ασθένεια και βουβή, ήπια από το αγίασμα, θεραπεύτηκε, μίλησε ο άρχιπος, έτσι λεγόταν αυτός, και έμεινε τελικά μοναχός στο μοναστήρι αυτό και το υπηρετούσε. Οι ειδωλολάτρες, βλέποντας ότι πολλοί από τους ειδωλολάτρες γινόντουσαν χριστιανοί από τα θαύματα που έβλεπαν κλπ, θέλησαν να καταστρέψουν το μοναστήρι αυτό. Γι' αυτό και ένωσαν τις ροές δύο μεγάλων ποταμών και τις οδηγούσαν κατευθείαν στο μοναστήρι για να το ξεθεμελιώσουν, να το καταστρέψουν. Τότε, βλέποντας το ορμητικό αυτό ποτάμι να έρχεται ο άρχιπος, παρακάλεσε τον ταξιάρχη. «Ταξιάρχη μου, σώσε και εμένα», λέει, «σώσε το μοναστήρι μας». Και εμφανίζεται αυτό προσώπος, ο ταξιάρχης Μιχαήλ, με ένα κοντάρι μπροστά από το ιερό. Και βλέποντας να έρχονται ορμητικά τα νερά του ποταμού, καρφώνει το κοντάρι στη γη, ανοίγει ένας λάκκος, μια τρύπα, και όταν ήρθαν τα νερά, χωνεύτησαν όλα εκεί και πέρασαν κάτω από το μοναστήρι και βγήκαν λίγο πιο κάτω. Και τα σημεία αυτά υπάρχουν και σήμερα ακόμα, προς επιβεβαίωση του θαύματος. Ο αρχιστράτηγος αυτός, που τόση αγάπη τρέφει ο κόσμος αυτόν με τα πολυπληθή του μοναστήρια, φαίνεται πως είναι βοηθός, συμπαραστάτης του ανθρώπου και συμμετέχει στις χαρές και τις λύπες του. Όπως ξέρουμε, ο κάθε άνθρωπος έχει το φύλακα άγγελό του. Ο ταξιάρχης, ο Μιχαήλ, που έχει επιτελέσει πάμπολα θαύματα και συμπαρίσταται, θλίβεται όταν προβλέπει ότι κάτι θα συμβεί. Αυτό συνέβη πρόσφατα και με τη μεγάλη εικόνα του ταξιάρχου Μιχαήλ στην Ιαλισσό, που δάκρυσε πραγματικά. Έκλαιγε ποτά τα δάκρυα. Γιατί προέβλεπε ότι σε λίγο καιρό θα γινόντουσαν δυστυχώς αυτά που συνέβησαν και χάσαμε ανθρώπινες ζωές.
Είδαμε εκτός συνόρων τώρα και στο φωνικό χτύπημα κυκλώνα στη Σαρδινία. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες αγνοούνται, ενώ το νησί έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Όπως θα δείτε τώρα στις εικόνες, ολόκληρες περιοχές έχουν μετατραπεί σε ποτάμι. Τα αυτοκίνητα καλύφθηκαν σχεδόν ολοκληρωτικά από το νερό. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει μέχρι ποιου σημείου παρασύρθηκε το γιο ταχύτου. Κάτοικοι του νησιού της Σαρδινίας εγκλωβισμένοι βλέπουν ανήμποροι να αυξάνεται το μένος των υδάτων. Ένας άντρας για να σωθεί ανέβηκε σε τσιμεντόλιθο. Πρόκειται για πραγματικό εφιάλτη. Εικόνες αποκάλυψης. Είναι ο τυφώνας Κλεοπάτρα. Σπανιότατο καιρικό φαινόμενο. Σίγουρα το δεύτερο πιάνο delle distruzioni. La situazione credo che veramente drammatica. Πάνω από 17 νεκροί στον προσωρινό αυτό τραγικό απολογισμό. Ποταμοί έσπασαν τα φράγματα σε όλες τις βόρειες περιοχές του νησιού, όπως την Ολιάστρα και το Νουορέζε. Χήμαροι με πρωτοφανή δύναμη και ταχύτητα έξω από την πόλη τη Σόλβια. Πολλοί κάτοικοι δεν πρόλαβαν να βγουν από τα σπίτια τους, τα οποία πλημμύρισαν ξαφνικά. Questo è un marciapiede, qui non c'è più, tutta acqua. Στο δωμάτιο αυτό βλέπουμε να διακρίνονται σχεδόν μόνο οι πίνακες. Ηλικιωμένοι μεταφέρονται σε ασφαλείς περιοχές με φορεία. Στα θύματα και ένα παιδάκι 2 μόλις ετών. Αμέτρητα τα δέντρα που ξεριζώθηκαν, ενώ μια τριμελής οικογένεια ξεκληρίστηκε όταν υποχώρησε η γέφυρα στην οποία βρισκόταν με το γιο ταχύτης. Η κυβέρνηση Λέτα κήρυξε το νησί της Σαρδινίας σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και διέθεσε 20 εκατομμύρια ευρώ. Τεράστια η ζημιά και για τους κτηνοτρόφους και αγρότες. Ένα άλογο χαμένο μες στα νερά. Ο κόσμος για να σωθεί σκαρφάλωσε στα δέντρα και στις στέγες των σπιτιών. Αλλά κάποιοι δεν τα κατάφεραν. Από τη Ρώμη για τον Αλφα, Θόδωρος Ανδρεάδης, Σιγκελάκη. Εδώ δεξιά είναι η Φιλέρημος. Πραγματικά η νεροποντή είναι απίστευτη. Πράγματι, τις τελευταίες ώρες κινείται προς την ηπειρωτική Ιταλία και ταυτόχρονα δημιουργεί πολύ ισχυρές ατμοσφαιρικές διαταραχές που θα επηρεάσουν πολλές περιοχές της χώρας μας με επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Απόψε το βράδυ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες και φιελώδεις νοτιάδες στη δυτική Ελλάδα, από την Κέρκυρα και την Ήπειρο και μέχρι την Πελοπόννησο. Στις περιοχές που έχετε εντός της κόκκινης γραμμής, έτσι για να καταλάβουμε, είναι περιοχές που θα πληγούν αύριο, που θα έχουν πολύ ισχυρά φαινόμενα αύριο. Πολύ ισχυρά φαινόμενα λοιπόν και αύριο στο Βόρειο Ιόνιο και στην Ήπειρο, πολλές βροχές και καταιγίδες στη Θράκη. Στην Αττική θα έχουμε από αργά τη νύχτα σήμερα βροχοπτώσεις, πιθανότητα και καταιγίδα, αλλά αύριο το πρωί ο καιρός θα βελτιωθεί στο Λεκανοπέδιο. Βροχές λίγο αργότερα μέσα στην ημέρα, καθόλου δεν αποκλείονται προς τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Η κακοκαιρία προκαλεί δέος. Δεν θα περάσει πάνω από τον ελλαδικό χώρο. Είπαμε ξυστά πάνω από τον ελλαδικό χώρο. Θα κατευθυνθεί προς περιοχές της βόρειας βαλκανικής χώρας και σήμερα το βράδυ στη δυτική Ελλάδα. Αύριο, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, στο Βόρειο Ιόνιο και στην Ήπειρο, όπως και στη Θράκη, πολύ έντονα φαινόμενα κατά περιόδους. Ενώ την Πέμπτη, κατά τη γνώμη μου, θα είναι η πιο δύσκολη ημέρα για την επικράτεια. Με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα τα ηπειρωτικά, αλλά και στις περισσότερες περιοχές του Αιγαίου. Από την Πέμπτη το βράδυ προς την Παρασκευή το ξημέρωμα, φαίνεται να μας αποχαιρετά αυτό το. Ίσως στο τέλος του δελτίου. Σε ευχαριστώ, Γιάννη. Αυτός ο κυκλώνας κινούμενος προς τα εδώ, φαντάζομαι, χάνει δύναμη, εξασθενεί στην πορεία. Άρα τα φαινόμενα δεν θα είναι τόσο ισχυρά όσο είδαμε σε Σαρδινία. Δεν είναι ευτυχώς ότι κινείται
και χάνει δύναμη ταυτόχρονα, είναι ότι κινείται ελαφρώς βορειοανατολικά και έτσι είναι πιο πιθανό να πλήξει με ισχυρότερα φαινόμενα τις δαλματικές ακτές και την Αλβανία. Όμως σαφώς θα επηρεάσει και πολλές περιοχές της Ελλάδας. Χάρη στην κίνησή του, λέτε, κυρία Τασοπούλου. Παρ' όλα αυτά, όμως, από εδώ και πέρα έρχονται οι μέρες με πολύ κακό καιρό και για την υπόλοιπη χώρα, έτσι. Ναι, την Πέμπτη επίσης από το ίδιο αίτιο θα έχουμε πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Φαίνονται οι περιοχές με την κόκκινη γραμμή, δυτικά της κόκκινης γραμμής. Από το πρωί στη Δυτική Ελλάδα, από το μεσημέρι και μετά και σε ανατολικές περιοχές. Στην Αττική υπολογίζουμε ότι πολύ επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα θα έχουμε το βράδυ Πέμπτης προς Παρασκευή, ενώ την Παρασκευή θα έχουμε πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Μάλιστα. Να πω κλείνοντας όμως πως την Κυριακή και τη Δευτέρα θα έχουμε ανάλογα καιρικά φαινόμενα, πολύ έντονες βροχοπτώσεις και πάλι στη χώρα μας. Απαιτείται και πάλι προσοχή. Είναι μεγάλη η ορμή και θα δοκιμάσουμε να επιστρέψουμε με όπιστε. Ο Πρωθυπουργός της Ιταλίας, ο Ενρίκο Λέτα, έχει φτάσει στον τόπο των καταστροφών προκειμένου να δει από κοντά την κατάσταση, ενώ υπάρχει και ένα κλιμάκι το οποίο θα εκτιμήσει τις καταστροφές, όπου σήμερα με το φως της σημερινής ημέρας θα γίνουν περισσότερο γνωστές, ενώ έχουν δοθεί και 20 εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση, για τις πρώτες ανάγκες των πληγέντων. Πάμε, μπαίνουμε στους παράδρομους της Ιαλισσού, κοιτάξτε, κοιτάξτε το ποτάμι. Φιλερίμου. Και εδώ η κυκλοφορία μπλοκάρει. Σας φέρω βοήθεια, θέλετε? Έγινε, να είστε. Πώς επακάτω πάω εγώ? Περάσαμε και αυτό και προχωράμε. Εδώ η κατάσταση φαίνεται να είναι καλύτερη. Βρισκόμαστε στο σούπερ μάρκετ απ' έξω, στην Ιαλισσό. Και συνεχίζουμε.
Βγάλε και το άλλο το παιδάκι έξω. Για όσους δεν γνωρίζουν την περιοχή, εκεί που είναι ο προβολέας είναι η είσοδος της εκκλησίας όπου 25 μέρες πριν είχε γίνει το θαύμα με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Είναι η είσοδος της εκκλησίας του παλιού νεκροταφείου του Αρχαγγέλου στην Ιαλισσό, στο σημείο ακριβώς όπου βλέπετε να σπάει το ποτάμι. Δεν έχω ξαναδεί Μέσα στις 2 ώρες του καταποντισμού χάθηκαν 4 άνθρωποι. Ο 50χρονος δάσκαλος Κώστας Αργυρόπουλος, η νεαρή δασκάλα μόλις 26 χρονών Αναστασία Κατσαρού, επέβαιναν στο ίδιο αυτοκίνητο, το οποίο παρασύρθηκε στη γέφυρα της Κρεμαστής στην περιοχή των Ασωμάτων, και τη ζωή τους έχασαν επίσης ο Γιάννης Μπαϊράμης, ο οποίος είχε διατελέσει διευθυντής του ΕΒΕΔ και νομαρχιακός σύμβουλος, με την 54χρονη σύζυγό του Κάλλη. Στα 10 εκατομμύρια υπολογίζονται οι ζημιές μόνο στην Ιαλισσό. Επιχειρήσεις κατεστραμμένες, νοικοκυριά βουλιαγμένα στη λάσπη. 580 ευρώ το έκτακτο που θα πάρουν οι άνθρωποι αυτοί. Από εκεί και πέρα αναμονή.
Ποιο διάμο, το υπόγειο ή το πάνω? Πάνω είναι διόροφο, να το κάτω την Τζαμαρία και πάνω. Οι ανέστητοι, οι κλέφτες. Πάνω είναι το σπίτι. Κάτω είναι, κάτω κάθεται. Που αφού παράλληλη την κυριό. Θα βγει κορπατού. Ποιος είναι ρε, η αδερφή σου. Τώρα είναι η πόρτα. Άμα είναι πιο πάνω, δεν υπάρχει τίποτα. Τη γλιτώσαν οι άνθρωποι. Τη γλιτώσαν, αλλά πάνω μέχρι να χτυπάνω λίγο το κρεβάτι και τα νερά. Σταμάξε μας και πέρα από νου. Έχει λάκκο εδώ. Εσύ πού είσαι τώρα ρε. Και πώς πας εκεί μέσα. Τα παιδάκια είναι καλά από εκεί. Ποιο, πώς σε λένε. Ευθέρη, ας τα πόδια πάνω. Καλά είναι. Να είμαστε πρώτα καλά εμείς για να μπορούμε να βοηθάμε και τους άλλους. Ο Κώστας Τζάνς, ο αρχηγός Σαμαριτών. Είσαι ο αρχηγός Σαμαριτών. Έχεις αυτή τη στιγμή εικόνα, αν έχουν υπάρχουν τραυματισμοί, αν υπάρχει κάτι στην περιοχή. Μέχρι στιγμής όσους βγάλαμε ήταν όλοι καλά και τα γύρω σπίτια που κοιτάξαμε ήταν όλοι καλά. Τους ανεβάσαμε στον πάνω όροφο για να μην έχουν πρόβλημα και συνεχίζουμε να ξεμπλοκάρουμε λίγο τους δρόμους. Υπήρχε πάντως κίνδυνος να πνιγούν σήμερα πολλοί άνθρωποι. Έτσι, για να ξεπαθούν. Μια κατάκητη που ήταν πλημμυρισμένη, μόνο το κεφάλι ήταν πάνω από το νερό και την προλάβαμε πιστεύω οριακά. Ήταν στο σπίτι που σε τραβήξαμε να βγάλεις πρώτα τον ηλικιωμένο και γιατί δίναμε τη γυναίκα γιατί ήταν χάλια την αλλάξαμε και μετά την βγάλαμε έξω για να μην κρυώσει κιόλας. Ευχαριστούμε. Καλή δύναμη στους ροδίτες μας. Εδώ ήσουν όταν έγινε, μέσα. Όχι, πρέπει να το λάβω, δουλεύω. Κοντεβα πληγή, το μέλλα, πέραξε το σφαλερό, κοντεβα πληγή. Τι σώσανε, λέει, τι σώσανε. Ένα παλικάρι ευτυχώς το τράβηξε για να τη σώσει εδώ το νερό, κοντε πνιγόταν η κοπέλα. Πνιγόταν, να της παίρνει τηλέφωνο για να λένε άλλα των αλλών. Τουαλέτες μέσα, τουαλέτες μέσα, είναι πίγκα στο νερό, πήγαινε, πήγαινε, ακόμα έχει νερό μέσα, πήγαινε. Δεν θα να πάρεις τη μέσα μου. Μια μεγάλη. Πάει, το σπίτι είναι τελειωμένο. Ωραία, τα παιδάκια καλά είναι. Τα παιδάκια τώρα είναι καλά, τώρα πρέπει τα αυτοκίνητά μας να τα βρούμε λίγο. Τα παιδάκια τώρα είναι εντάξει. Υπήρξαν περιπτώσεις που τα παιδιά ανέβηκαν πάνω στο τραπέζι
και βλέποντας τη στάθμη του νερού να ανεβαίνει, έκαναν την προσευχή τους, λέγοντας το Πάτερ ημών. Σε κοινή παραδοχή, εάν αυτή η βροχή συνέχιζε για ένα τέταρτο παραπάνω, με την ίδια ένταση, ο αριθμός των νεκρών θα ανέβαινε κατακόρυφα. Όχι, όχι, δόξα τω Θεώ, όχι. Κάποιος φώναξε βοήθεια, το προλάβαμε στα κάγκελα, τίποτα άλλο. Τα αυτοκίνητα τώρα... Όπως πριν 15 χρόνια. Απνιγούν όλοι οι άνθρωποι, διότι νερό φτάξει μέχρι την εκκλησία. Αλήτες όλοι. Έτσι από τα σπίτια μας σε βράκονται για να σώσουμε τις γριές. Τραβά και δεν τραβάς όλα. Όλα κάτω, δεν τα τραβάτε. Όχι όλα κάτω, τραβήξεις. Θα πιάσεις από πάνω μέχρι κάτω. Εγώ μένω στην εκκλησία και ήρθα εδώ για να βοηθήσω τους ανθρώπους. Τα φλάσ, ανέβηκε πάνω στο όλο αυτοκίνητο. Ο κόσμος. Τώρα φέρνουμε από το φωτιστήριο, ναι, πάρα πολύ. Έχουν φύγει τα αμάξια, κοιτάξτε το αμάξι μας πώς είναι. Βίσω! Μπράβο. Πάτη! Αυτό ήταν το μεγαλύτερο διάγκη της Αλυσίου εδώ πέρα και το κλείσανε. Για δέστε κατάντια τώρα. Η φύση εκδικείται. Ναι, το θέμα είναι ότι εδώ πέρα δεν υπάρχει πια ούτε ο Δήμος δεν υπάρχει. Τίποτα, είναι γυαλιμένο όλα, έλα. Έλα, σε πάνω στο δέντρο. Προσοχή, ευχαριστώ και εγώ. Καιρό να πληθούμε από χθες ελεύθερο. Ακόμα δεν ανοίξαν το... Όχι, όχι, ακόμα. Γιατί? Δεν ξέρω. Άλλοι κάνουν ακόμα. Ένα από το κάτω καλά που είναι η Ε, καταστροφήκαμε, δεν έχουμε σπίτι, δεν έχουμε αυτοκίνητα, δεν έχουμε νερό να πληθούμε, δεν έχουμε να φάμε. Μιχάλη, έλα πίσω, πάρ' το για την ώρα από εκεί. Και καθόμαστε και βλέπουμε τα αυτοκίνητα να κάνουν βόλτες, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τώρα εμένα, ξέρεις τι είναι περίεργο, ότι δεν βλέπω εδώ πέρα, ούτε τίποτα. Ούτε αστυνομία, ούτε δήμο, ούτε τίποτα. Οι άνθρωποι αυτοί τι είναι, εθελοντές είναι. Τίποτα, είναι του Δήμου, προχωρήσουμε τρεις άνθρωποι που μπορούν, ό,τι μπορούν κάνουν το κάνουν. Από εκεί και πέρα. Σηκώνω τα χέρια ψηλά. Δεν υπάρχει ένα φορτωτάκι για όλη την Αλυσό, είναι δυνατόν. Ένα φορτωτάκι. Να γίνει, η κατάσταση μιλά από μόνη της. Ίσα-ίσα που ο πατέρας μου, 87 χρονών, ίσα-ίσα που σηκώθηκε από το κρεβάτι και δεν έβηκε μπάνω. Δεν έκλαψα μέχρι τώρα. Γεια σας. Αφού ζάτε και ο πατέρας μου, τσάλαμε.
Την πατέ. Εντάξει. Αφού σώθηκε, όλα τα άλλα θα φτιαχτούν. Αλλά καταστραφήκαμε. Αφού σώθηκε ο πατέρας μου, τα άλλα θα φτιάξω. Μιλάμε τώρα, πάθατε πλήρη καταστροφή, έτσι. Πλήρη, τι πλήρη. Όλα αυτά ήταν κάτω. Όλα τα ψυγεία τα σηκώσαμε. Δεν έχουμε νερό να ρίξουμε λίγο στη λάσπη. Γεμίσανε οι βότροι. Τι να σου πω. Δες η τηλεόραση. Τηλεόραση δες. Που έχει φτάσει το νερό. Τα ψυγεία ήταν κάτω, όλα. Όλα εδώ μέσα. Όλα αυτά που βλέπεις όρθια ήταν κάτω. Όλα. Τη νύχτα πού την βγάλατε. Ευτυχώς που ανέβηκε ο πατέρας μου πάνω, δεν μπορούσαμε να έρθουμε να το σώσουμε. Εκοιμόταν εδώ στον καναπέ και δεν μπορούσαμε να έρθουμε να το σώσουμε. Ευτυχώς που ο άνθρωπος κάθεται στα πόδια του και σηκώνεται. Αν δεν σηκωνότανε, ήταν τελειωμένος. Και να τον τραβάει η θεία μου να τον ανεβάσει πάνω. Τι ώρα τον βρήκατε. Δεν τον βρήκαμε, μόνος τον έπηγε. Μπορούσαμε να έρθουμε να το σώσουμε, δεν μπορούσαμε. Βρεμένος. Δεν μπορούσαμε. Κάνει μάσκα. Μες στις λάσπες. Είστε κανένας υπεύθυνος, κανένας αρμόδιος εδώ πέρα. Τίποτα, μέχρι στιγμής όρθι. Μόνος του, μόνος του. Μέχρι στιγμής δεν είστε κανένας να καταγράψει εδώ τι γίνεται. Αυτά εδώ όλα τώρα τι θα γίνουνε. Όλα αυτά θέλουν πέταμα, ορίστε, η τηλεόραση αυτή είναι δυνατόν να ξαναδουλέψει. Δεν υπάρχει περίπτωση να την βάλεις στο ρεύμα και να δουλέψει. Κουζίνες, ψυγεία. Από τη μέση δεν βλέπεις που ήταν. Πλυντήρια, όλα. Καταψύκτες. Όλα κάτω είχαν. Αυτά τα ψυγεία ήταν κάτω. Να έρθει κάποιος να μας βοηθήσει. Τι πατέ. Να την παρούμε να έρθει κάποιος να μας βοηθήσει. Τουλάχιστον να φύγει όλη αυτή η λασπουριά. Πώς να φύγει η λασπουριά χωρίς νερό. Έστω να ανοίξουν το νερό. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Κοιτάξτε. Δεν έχετε το νερό, έτσι. Τίποτα καθόλου. Δηλαδή δεν κατάσταση. Από χθες το απόγευμα είναι αυτό. Δηλαδή δεν πάει άλλο, συγγνώμη. Πώς θα αντέξουμε ακόμη, κανείς δεν μας βοηθάει. Ο άνθρωπος ευτυχώς και ζώθηκε. Πήρα πάνω στον κύριο Κεντυλίδη, τίποτα. Δεν φταίει κανείς. Κανείς δεν φταίει. Εντάξει, μπορεί να μην φταίει κανείς όπως λέτε, αλλά κάποιος πρέπει να βοηθήσει. Πού είναι το τελευταίο. Εσπάσανε οι πόρτες, κλειδωμένες πόρτες εδώ. Κλειδωμένες πόρτες και σπάσανε, ορίστε. Ορίστε πόρτα. Με την ένταση του νερού σπάσανε οι πόρτες εδώ. Δεν μπορούσε, ορίστε, στάθμη, ορίστε. Ένα μέτρο στάθμη, τι πω που σώθηκα, όπως τώρα. Το καταλαβαίνω όλοι οι άνθρωποι υποφέρουν τώρα, αλλά κάποιος πρέπει να βοηθήσει. Είναι το χαλί. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, πολύ λάσπη. Έχει κατεβάσει πολύ πράγμα. Όλα τα νοικοκυριά καταστραφήκαν. Δεν είχαμε το μενού, τα μακριά. Δεν μπορούσαμε κι εμείς να έρθουμε. Και εκεί είχαμε δηλαδή. Ήταν μεγάλες καταστροφές στο χωριό. Τόσο σαν γι' αυτό. Ήταν και στο χωριό είχε μεγάλες καταστροφές. Εμείς είμαστε και από τα μακριά. Δεν μπορέσαμε να έρθουμε νωρίτερα. Ήταν κλειστά τα πάντα. Δηλαδή προλάβαμε, ευτυχώς. Τώρα τα μαζεύαμε, γιατί δεν μπορούμε να τα βλέπουμε κι έτσι. Η στάθμη του νερού τα λέει όλα. Αλλά το χειρότερο είναι ότι δεν έχετε ένα νερό να ξεπλύνετε. Αυτό είναι. Δεν έχουμε και νερό. Να κάνουμε το νερό. Τι να τα κάνουμε. Προσέγγετε. Τα ρεύματα μόνο να προσέγγετε τώρα, παιδιά. Τα ρεύματα τώρα τα σηκώσαμε χωρίς. Έλα. Πέτα τα αυτά εκεί να πεταχτούν. Όχι στο παράθυρο. Θα σας πω, δεν βλέπετε. Καλή δύναμη. Εντάξει, αφού είμαστε καλά τα άλλα. Αυτό έχει σημασία, ναι, το καταλαβαίνω. Απλά κάπως πρέπει να έρθει να βοηθήσει λίγο περισσότερο. Τι ο μπράδερ, μαζεύει, τι αθούμε να διώσουν οι δρόμοι, να διώσουν τα φρέα να μπορεί να φύγει το νερό όταν ξανάρθει. Εδώ πέρα με τόση λάσπη έτσι και ρίξει άλλη μία, πάνε πάλι τα φρέατια. Γίνεται κατά τα φρέατια, δεν μπορώ να πάω σπίτι μου εγώ. Δεν μπορώ να πάω σπίτι μου από τη λάσπη. Μα δύο φορές το είπα. Αδερφέ μου, αβάλει τα μάτια. Καταστραφήκαμε. Δηλαδή. Στην κυριολεξία. Τι να σου πω. Πλημμύρισα, πλυντήρια τα κατάστρεψα. Το μόνο κατάστημα εκεί και παρακάτω, πλυντήρια, στεγνοτήρια, όταν πλημμύρισε όλα. Καταστράφηκα. Τι τα πλυντήρια, τα στεγνοτήρια, όλα τα μηχανήματα. Όλα τα μηχανήματα, τα ρούχα πελατών που είχα, τα πάντα. Τα μηχανήματα. Ναι. Δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει. Άσε. Έγινε. Τώρα το πρωί τους είδαμε λίγο. Τώρα το πρωί
Μας είπανε το πρωί 9 η ώρα ότι θα έρθει σε λίγο το νερό, κόμμα το νερό να έρθει. Καθαρίσατε. Προσπαθούμε. Νερό, ήρθε νερό. Τίποτα, τίποτα. Ούτε νερό, ούτε νεράκι. Χωρίς νερό καθαρίζετε. Χωρίς νερό καθαρίζουμε, φίλοι μου. Περιμέναμε το Δήμο μήπως και μας στείλει. Τι να κάνεις. Υπομονή. Εγγελέα, θέλει ποιο Δήμος, εγγελέα. Υπομονή, μπορεί να βρέξει να καθαρίσει μόνα του. Εισαγγελέα θέλει. Γιατί αυτό που έγινε θα ξαναγίνει, έχει ξαναγίνει. Άρα κάποιος έχει κάνει κάποιο λάθος. Άρα κάποιος κάνει το κορόιδο. Και λέει μαμά ξαπλώνω και μετά από λίγο με παίρνει και έκλαιγε και ούρλιαζε. Και ευτυχώς οι άνθρωποι σώσαν το παιδί, αλλιώς θα είχε πνιγεί μέσα μόνο του το κοριτσάκι. 26 χρονών. Εφώναζε βοήθεια, βοήθεια, ευτυχώς η κοπέλα την εσκέφτηκε. Εφώναζε βοήθεια, δεν έφτιαγε κανένα σοκάρι. Τι κατέβηκες κάτω, καλέ. Τι κατέβηκες κάτω. Και πήγαν μέσα, ανοίξαν από εκεί την πόρτα να κάνουν τα νερά για να μην ανέβει η στάθμη του νερού πάνω, να τους πνίξει όλους μαζί με τα παιδιά της η κοπέλα. Και να καλούν την πυροσβεστική και να λέει η πυροσβεστική είναι τόσο ανάγκη, λέει, να έρθουμε και μέσα πνιγόντουσαν οι ανθρώποι. Αλλά εδώ στο λαιμό, έχουμε βοήθεια εδώ και μέσα στο λαιμό. Να βοηθήσουν. Ναι, μέχρι το λαιμό. Φαντάζομαι εμείς που είμαστε εδώ μέσα. Να μπαίνει την ώρα και να μπαίνει την άλλη. Εδώ το νερό, φοβηθήκαμε, λέω πνιγόμαστε. Για να μάθω την κοπέλα μέσα να κάνουμε τότε. Και περιμένουν ακόμα και βλέπουν την καταστροφή του κόσμου. Και που την έκλεισα, το νερό έμεινε μέσα, σηκώθηκε. Ναι, έπρεπε να μείνει και αν μπαίνε μέσα όπως η γυναίκα από εκεί να καθαρίζει, να μην τελειώνω μέσα. Περάστε να δείτε, περάστε να δείτε τι πάθαμε. Τι μεγάλη ζημιά έχουμε πάθει εδώ μέσα. Η πόρτα αυτή δεν ανοίγει. Σφραγίστηκε. Ναι. Εδώ το λεμά μου να καθαρίσουμε. Περίμενε, θα σε πάρω από πίσω. Να δω τι έφερε. Το νερό που έχει φτάσει. Χαμός, ε. Χαμός. Περάστε να δείτε μέσα. Ποτέ άλλο αυτό. Περάστε να δείτε. Ναι. Ολύζουμε, ναι. Και μέσα μια κουζίνα. Έχει γίνει ερώτηση τώρα. Ναι. Τι να... Τι να δεις και τι να κάνεις. Ένας χαμός. Όλα φύγαμε τις θέσεις. Πανικός, ε. Πανικός. Σιγά μην χτυπήσεις. Κοίτα εδώ μέσα τι γίνεται. Έχουν φύγει όλα. Τηλεοράσεις, αυτά, όλα. Ό,τι είχε και δεν είχε μέσα. Να υπάρχει σε 5 λεπτάκια, σε παρακαλώ. Δεν ξέρω αν τα βρίσκετε εσείς. Νομίζω να μην τα βρω κι εγώ. Έχουμε κατεβάσει το ρεύμα γιατί φοβόμαστε για ηλεκτρομηξία. Για πες. Τα ψυγεία τα έχεις σηκώσει. Μιλάμε για μεγάλη κατάσταση. Αυτό έφυγε. Πόσοι ανθρώποι μέναν εδώ μέσα. Η μάνα μου έμενε και την έσωσα και εγώ δεν ξέρω πώς. Πώς την έσωσες. Την πήρα στο καλύκα. Κατελήγαμε την ίδια και πόρτα δεν άνοιγε το νερό. Την έβαλα στον ώμο μου, κρατούσα να φορούσα μια ομπρέλα και δεν άνοιγαν και πόρτες στο νερό που είχε σφινώσει. Φώναζε βοήθεια η γυναίκα και την πήραμε σε κοντή έξω. Σώσατε την τελευταία στιγμή. Σορτσάκι. Και είναι και χτυπημένη στο πόδι μου, μπορεί να προσπαθήσει. Χτύπησε. Σορτσάκι. Ήταν χτυπημένη ήδη. Κάναμε μπάνιο. Νερά μου. Εδώ μέσα. Κουζίνες, πλυντήρια, όλα έχω φύγει. Εδώ το νερό δεν έχετε πια, έτσι. Δεν έχει και νερό, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πολιτεία υπάρχει εδώ πέρα. Έχει έρθει κανείς να διαβερθεί, να σας βοηθήσει, να δει. Πήγαμε, κάναμε αίτηση, είπε ότι θα περάσουν. Τώρα. Καλώς. Δεν πέρασε κανένα. Δεν πέρασε κανένα, αλλά μας είπαν σε μια-δύο ώρες. Όλος ο κόσμος μόνοι τους έκανε ότι κάνουν. Και εδώ και μόνοι μας τα καθαρίζουν. Πώς τα καθαρίζουν. Δεν έρθει κανένα. Από πάνω και εκεί καθαρίσαμε τώρα την αυλή γιατί ήταν γεμάτο έτσι ήταν.
Πάμε. Κάναμε αίτηση και είπανε σε 1-2 ώρες θα έρθουν να δούνε. Τώρα... Λόγω της θεομηνίας έχουν πληγεί οικογένειες ως προς το θέμα των εγκαταστάσεων και των υλικών ζημιών. Έχουμε κοινοποιήσει όλους τους κατοίκους και από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε περίπτωση που έχουν, οπωσδήποτε που έχουν πληγεί, να αποτανθούν στο Δήμο, στην ενότητα Ιελισσού, στο ισόγειο και στον πρώτο όροφο, για να δηλώσουν τις συνέπειες που έχουν υποστεί και τις ζημιές, ούτως ώστε να γίνει μια πλήρη καταγραφή και ένα φωτογραφικό υλικό, το οποίο θα παραθέσουμε στις υπηρεσίες τις τεχνικές όταν μας ζητηθούν. Είπανε θα έρθει από πάνω να μάχησε, είπε θα έρθουν ένα συνεργείο να καταγράψει. Α, δηλαδή πρέπει να τα καταγράψει λογικά ο Δήμος πλέον, ναι. Και από εκεί και πέρα να δει τι αναλαμβάνει. Ναι, ναι. Εδώ πέρα τι ζημιά υπολογίζετε εσείς ότι έγινε? Όλο το ισόγειο ή μη υπόγειό σας έχει καταστραφεί. 40-50.000, πόσο είναι? Έχω έξω καυστήρες καινούριους, τα πάντα, μηχανήματα, πάντα όλα καταστραφήκαν. Η πόρτα έφυγε, παιδί μου, ξεκόλλησε από εδώ. Το φωτιστικό. Με το πάνω. Μόνο το φωτιστικό. Εδώ και το φωτιστικό. Και το φωτιστικό. Κοίτα η στάθμη που είναι. Πάρε και το φωτιστικό από εδώ, σε παρακαλώ. Μπράβο. Πού πιστεύετε ότι ωφελείται? Όλοι δεν καθαριζόντουσαν επί χρόνια οι ποταμοί. Έχει 15 χρόνια. Επί χρόνια. Έχει καθαριστεί. 15 χρόνια. Όσο είμαστε δηλαδή, εδώ πέρα. Όλο το μυστικό είναι ο ποταμός τώρα. Ναι, ναι. Ξεκίνησε ο ποταμός. Έφραξε ο ποταμός. Δεν ήταν θεομηνία. Θεομηνία ήταν. Να μην υπήρχαν τα καλάμια. Τα καλάμια έκαναν τη ζημιά. Και κάτω που σπάσανε τα. Στην άλλη γέφυρα. Αυτά που περνούσαν να βλέπεις κάτω. Καραβάνια ήταν όλα. Στην άλλη στον άλλο ποταμό μέχρι και τα Κυπαρίσια ξεχύλωσε. Μα τα σίδερα έχουν σπάσει τα σίδερα, αλλά τα σίδερα δεν τα σπάσει το νερό. Τα σπάσαν τα καλάμια. Το βάρος των καλαμιών. Καταλάβες. Αν ήταν τα καλάμια, αν ήταν ο ποταμός καθαρισμένος, δεν θα υπήρχε αυτό το πρόβλημα τόσο μεγάλο. Καλημέρα, πολύ μέρα για εσάς. Θα δούμε, θα εξαρτηθεί. Πείτε μου. Από τον καιρό. Συγχαρητήρια σε αυτούς που μοιάζονται. Πού είναι ο Δήμαρχος να έρθει να τα δει? Ελάτε πιο κοντά. Τράβα από εκεί τα ποτάμια που πλημμυρίσανε και θα πλημμυρίζανε. Από εκεί οι άνθρωποι πήγαινε από εκεί στα σπίτια. Να δεις, καταστραφήκαν οι άνθρωποι. Και οι τέσσερις στην επίταξη, έτσι. Ορίστε. Όλες, λέω, οι γυναίκες στην επίταξη. Νερό έχετε? Όχι, ούτε νερό, ούτε τηλέφωνο, ούτε ρεύμα. Τίποτα. Από χτες το βράδυ δεν έχουμε νερό. Πώς είχαμε λίγο ρεύμα. Ρεύμα μία έρχεται, μία κόβεται. Συγχαρητήρια. Έστω. Πώς θα καλύπτω όλα αυτά. Δεν δουλεύουμε. Είμαστε άνεργοι. Κάπου, μην αναμάξια. Στην Παστίδα είμαι, στην Παστίδα είμαι. Ο κόσμος ρωτάει, αποζημιώσεις θα δοθούν, σπληγέτες? Συνεργεία του Δήμου, που είναι εκεί η αρμοδιότητα, τα βάση του νόμου, έχουν αρχίσει ήδη και συγκροτούνται. Έχει βγει ανακοίνωση από το Δήμο, προκειμένου όσοι έχουν πληγεί στις οικοσκευές τους, να πάνε στα ΚΕΠ να κάνουν δήλωση με πλήρη τα στοιχεία τους και τα τηλέφωνά τους, προκειμένου να μπορέσουν τα συνεργεία να πάνε να κάνουν την καταγραφή. Επομένως, ξεκινάμε από την καταγραφή και προχωρούμε για τις αποζημιώσεις. Έχουν βγει και σχετικές ανακοινώσεις και πάρα πολύ σύντομα θα είναι τα συνεργεία στους δρόμους, σύμφωνα με τη διαβεβαίωση που έχω από τον Δήμαρχο. Από εκεί και ύστερα έχουν συγκροτηθεί κλιμάκια τα οποία θα αρχίσουν να ελέγχουν τα σπίτια που έχουν πάθει ζημιές. Συγκροτούνται επιτροπές για τις επιχειρήσεις και τα καταστήματα. Και βεβαίως από την άλλη πλευρά έχουμε ζητήσει και την συνδρομή από την Αθήνα, από την υπηρεσία από κατάσταση σεισμοπλήκτων, να μας στείλει κάποια κλιμάκια να βοηθήσουν στις καταγραφές. Και έχω δώσει εντολή να επιταχθούν όλα τα μέσα που υπάρχουν στο νησί και που είναι φορτωτές, greater, προκειμένου να βοηθήσουν σε αυτή τη δουλειά. Από εκεί ύστερα τις ζημιές θα τις δούμε, είτε είναι ζημιές σε υποδομές, είτε είναι ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις. Αυτά θα αποκατασταθούν. Το χειρότερο βεβαίως από όλα αυτά δεν είναι οι υποδομές και οι υλικές ζημιές. Αυτές θα βρούμε έναν τρόπο να τις αποκαταστήσουμε
Βεβαίως το τραγικό είναι ότι χάθηκαν ζωές, οι οποίες δεν γυρίζουν πίσω, και αυτό είναι το πιο τραγικό από όλα. Η καταστροφή ήταν τεράστια. Εδώ σε αυτό το δρόμο που βλέπουμε έτρεχε περίπου 1,5 μέτρο νερό, ποτάμι. Εγώ προσωπικά καταστράφηκα, έχασα 3 αυτοκίνητα, ένα σκάφος και μια άμαξα. Όλα αυτά γίνανε γιατί δεν είχαν καθαριστεί η κήτη του ποταμού που έρχεται από πάνω με τα καλάμια, φράκαρε το ρέμα που περνάει κάτω από αυτό το δρόμο και βγήκε το νερό από πάνω. Η καταστροφή είναι τεράστια, οικονομική, και άμα γυρίσετε και δείτε γύρω-γύρω τα αυτοκίνητα είναι κομμάτια. Περίπου 45 αυτοκίνητα διαλύθηκαν. Ποιος ήταν υπεύθυνος να καθαρίζει τα ρέματα και τους ποταμούς και τις κήτες και τα φρεάτια που μας λέτε? Σε γενική έννοια το κράτος. Εγώ δεν είμαι υπεύθυνος να καθαρίζω τα ρέματα. Εγώ είμαι υπεύθυνος να καθαρίσω έξω από το σπίτι μου. Όταν γεμίζει ο τόπος από καλάμι, τι σημαίνει? Βούλωσε η κήτη από καλάμια. Όταν βούλωσε η κήτη από καλάμια, το νερό τι θα κάνει? Το νερό βγήκε από πάνω και έτρεχε μέσα στο δρόμο. 1,5 μέτρο νερό ποτάμι. Έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα στην Παστίδα? Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Μένω πολλά χρόνια εδώ, ποτέ δεν ξαναγίνει. Ποτέ. Ήταν μοναδικό το φαινόμενο, δεν διαφωνώ. Αλλά εάν ήταν από κάτω από εδώ, το ποτάμι είναι τεράστιο. Η ποσότητα του νερού που χωράει είναι μεγάλη. Απλά βούλωσε από τα καλάμια και το νερό, αντί να περνάει από κάτω, βγήκε από πάνω. Βρήκαμε αυτοκίνητα από την Παστίδα στην Κρεμαστή. Τα πήρε το ποτάμι. Ναι, βρήκαμε αυτοκίνητα και ένα μηχανάκι από την Παστίδα στην Κρεμαστή, κύριε μου. Δηλαδή είναι καθαρά θέμα ευθύνης των υπεύθυνων που δεν καθαρίσαν το ποτάμι. Πολύ απλά, αν γυρίσετε πίσω, θα δείτε είναι μέσα στα καλάμια όλοι. Ναι, αλλά εδώ πέρα βλέπω ότι είναι καθαρά όμως. Καθάρισε γιατί ήρθε η μπολντόζα εδώ και το καθάρισε σήμερα το πρωί. Το πρωί καθάρισα. Ναι, όλα αυτά τα καλάμια που βλέπετε γύρω-γύρω ήταν εδώ μέσα και είχαν φρακάρει αυτό το τεράστιο πράγμα. Βλέπετε. Αυτό το πράγμα εδώ χωράει τεράστιες ποσότητες νερού, αλλά τα καλάμια το μπουκώσανε όλο, με αποτέλεσμα το νερό να βγει επάνω. Ευχαριστώ. Σε μένα, ό,τι καθαρίσαν οι ποταμοί. Ξέρεις γιατί όλα αυτά τα μπαζώματα που κάνανε τα πληρώσαμε τώρα? Ένα λεπτό. Εδώ πέρα υπάρχει σε συγκεκριμένο θέμα. Ότι οι κήτες των ποταμών δεν ήταν καθαρές. Όχι, δεν τα περνούν. Πάμε. Για ποιο λόγο δεν καθαρίστηκατε τα καλάμια? Γιατί δεν προσπαθήσατε να καθαρίσετε λίγο τους ποταμούς? Μάλιστα σε γλώσσα μα να ζητάμε να καθαρίσουν τα ποτάμια, φωνή που όντως εν τερίμω. Ναι, αλλά εσείς εδώ πέρα ο κοινοτάρχης όμως, Στίβ. Είμαι κοινοτάρχης, έχω διαμαρτυρηθεί επανειλημμένα. Ούτε ένα μηχάνημα του Δήμου ήρθε σήμερα μέχρι τώρα εδώ, μετά από τόσες διαμαρτυρίες. Ούτε ένα μηχάνημα του Δήμου δεν έχει έρθει. Δεν έχει έρθει. Επιστράτευσα τον κύριο Παρθατήλα και αποεκλωβίζουμε από το πρωί κόσμο, από τα σπίτια τους, από τους τρόπους που δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους. Τι μπορώ να κάνω εγώ? Μπορεί να είμαι πρόεδρος. Τι θέλει να κάνω? Δικά μου είναι τα μηχανήματα. Μπορώ να πάρω οτιδήποτε μηχάνημα. Σήμερα απεγνωσμένες προσπάθεια έκανα και πήρα τον κύριο Παρθατήλα και ήρθα και απεγκλωβίσαμε τον κόσμο. Και τώρα καθαρίζουμε την πλατεία. Και προς τιμή του ήρθε ο Μαχαιρίδης τώρα και έδωσε εντολή για πολλά, πολλά καλά πράγματα να καθαρίσουν και να φτιάξουν και να πληρωθούν οι άνθρωποι αυτοί. Πήρα το Δήμαρχο, έναν γκρέιτερ ζητούσαμε τώρα πόσο καιρό. Έναν γκρέιτερ το πήρε, λέω, δώρος και δεν μας το δίνει. Γκρέιτερ του Δήμου Πεταλουδών. Είναι απαράδεκτη η κατάσταση και η αντιμετώπιση για αυτόν τον τόπο εδώ, για την Παστίδα. Είναι απαράδεκτη η αντιμετώπιση που έχουμε από τη Δημοτική Αρχή. Εσείς είστε μέλος της Δημοτικής Αρχής. Και εγώ είμαι μέλος, έχω απογοητευτεί. Έχω απογοητευτεί γιατί ένας δήμαρχος που όταν δίνει εντολές, πήγαμε στους συμπολίτες μου την περασμένη εβδομάδα και είπε ότι τη Δευτέρα θα ερχόταν το Greater και έρχεται η άλλη Δευτέρα και ακόμα δεν έχει έρθει το Greater. Δεν μας το δίνει, λέει, ο δώρος. Δεν μας το δίνει ο δώρος. Αυτό είναι που βλέπουμε τώρα. Όχι, αυτό είναι του κυρίου Παρθατήλα τα μηχανήματα και τα έφερε να και έδωσε εντολή ο Μαχαιρίδης να καθαρίσουμε το χωριό. Κύριε Λοΐζο, εγώ μπορεί να είμαι κοινοτάρχης, προσπαθώ, δίνω μάχες πολλές. Εάν θα δείτε σε κάτι σπίτια και κάτω τι έχουν πάθει οι άνθρωποι, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Πήγα και είδα την γυναίκα να κλαίει, να κάθεται στη λάσπη και να κλαίει που έχει καταστραφεί ολοσχερό στο σπίτι της. Θα ήθελα να τα δείτε, να τα τραβήξετε αυτά τα πράγματα. Είναι αμαρτία να Έχω 10 χρόνια να... Έχω 10 χρόνια να καθαρίσω το ποτάμι. Το αποτέλεσμα να κόψει καλάμια από πάνω, να φρακάρει πιο πολύ και εδώ έγινε λίμνη. Εδώ έγινε όλο λίμνη. Γεμίσαν τα υπόγεια. Καταστροφή μεγάλη. Όλα εδώ κάτω είναι καταστροφή. Να σας πω και κάτι. Ευχαριστώ. Έρχομαι. Αυτό το γεφύρι από πάνω, είμαι εδώ στην Παστίδα, εγώ είμαι από την Νέα Λισσό. Ναι. 25 χρόνια μένω εδώ. Πάντα αυτό το γεφύρι ξεχυλίζει. Και ουδέποτε ήρθαν να το καθαρίσουν το γεφύρι αυτό.
Πάντα έχουμε, αλλά αυτή τη φορά η αλήθεια, 25 χρόνια δεν το έχω δει αυτό το κακό. Αλλά φέτος οι ποταμοί δεν καθαριστήκανε καθόλου. Ο άντρας μου καθάρισε από εκεί, επειδή είναι δικό μας κάτω το χωράφι, καθάρισε τον ποταμό όλο και ευτυχώς και δεν είχαμε, γι' αυτό δεν είχαμε πρόβλημα εμείς. Ο Γιώργος και απέναντι το ξενοδοχείο Βοιαντζής καθάρισε το γεφύρι και ο άντρας μου και δεν είχαμε καθόλου πρόβλημα εμείς. Μάλιστα. Δηλαδή τώρα όλα τα καλάμια, όλος αυτός εδώ... τα έχει ρίξει μια η δύναμη του νερού. Η δύναμη του νερού έχει ρίξει. Φυσικά ο ποταμός ήταν καθαρισμένος. Και τα νερά βγήκαν στο χωράφισσες, από τα πολλά καλάμια, με αποτέλεσμα να μην έχει διέξοδο το νερό να φύγει. Αυτός από εδώ εμπάζωσε και έριξε τα γόματα του μέσα στο ριάκι, στο ποτάμο. Πάρα το συντάκα είναι του γείτονα. Να γίνει σαν σακάτεψη. Είναι στα ζώα τους οι ανθρώποι. Ένα πέρασμα μόνο θέλει, πάνω πάνω. Τι έγινε, τι είδατε? Εγώ είδα μία κοπέλα κάτω από τη γέφυρα να κουνάει χέρια. Είδα ένα αμάξι ασημί στο δρόμο της γέφυρας σταματημένο και να κινείται από τα νερά. Να το παρασέρνει. Να το παρασέρνει, ναι, λίγο όμως, όχι πολύ. Πήρα την πυροσβεστική και μετά είδα να ανεβάζουν ένα άτομο. Νόμιζα ότι ήταν η κοπέλα, αλλά δεν ήταν. Ήταν... Ο άντρας. Ποιοι τον ανέβαζαν? Υπήρχαν άνθρωποι που τον ανέβαζαν, που τον βοηθούσαν? Εδώ, δηλαδή, η γειτονιά. Βγήκαν κάποια έξω, άτομα εδώ στη γειτονιά, ναι. Η κοπέλα, όταν λέτε ότι την είδατε να κουνάει χέρια και τα λοιπά, ήταν μέσα στο ρέμα, μέσα στον ποταμό? Ήταν ακριβώς κάτω από την καμάρα του ποταμού, ναι, και κουνούσε χέρια. Δηλαδή έδινε σήμα ότι, ότι είναι εδώ. Ήταν η τελευταία στιγμή μάλλον, γιατί μετά την πήρε το ποτάμι, από ό,τι μου λένε, εγώ δεν την είδα να την παρασέρνει. Είδα μόνο που ζητούσε βοήθεια και κάλεσα πυροσβεστική εκείνη την ώρα. Τι ώρα ήταν, ε? 4:20. Από ό,τι φαίνεται η κλίση της πυροσβεστικής που πήρα, 4:20. 4:20. Αυτή η περιοχή εδώ πέρα που περνάει όλη η Ρόδος για να πάει, είναι είσοδος της πόλης. Δεν λέω τώρα εγώ. Για να δούμε πώς εξελίσσεται. Τώρα αφήνω, αυτή τη στιγμή αφήνω και τελευταίο το ότι είναι εικόνα και είσοδος της πόλης για, για το νησί. Πύλη του νησιού. Εγώ λέω αυτό το πράγμα, να περνάνε τόσοι άνθρωποι μέσα από την Ιδανική γέφυρα για να πάνε στα σπίτια τους. Σε τέτοια κακοκαιρία, είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό σήμερα στη Ρόδο, στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, έτσι, τουλάχιστον θέλουμε να αποκαλούμαστε? Είναι αδιανόητο. Κάτι πρέπει να γίνει, παιδιά, άμεσα. Την κλείνανε ποτέ τη γέφυρα σε περίπτωση κακοκαιρίας? Την κλείνανε. Τώρα μάλλον δεν το περίμεναν. Εγώ αυτό πιστεύω. Δηλαδή, έγινε, να σου πω κάτι. Έχει πετύχει φορές να την έχουν κλείσει. Ναι, έχω πετύχει, ναι. Δηλαδή, τι να είναι στο περιπολικό και να λέει απαγορεύεται Ναι. Έχει γίνει. Για να είμαι σωστός, έχει γίνει. Αλλά εχθές έγινε πραγματικά εξαιρετικά γρήγορα αυτό. Δηλαδή, από τη στιγμή που έγινε βροχή, μέσα σε μισή μια ώρα το πολύ έγινε αυτό το κακό. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν το περίμεναν. Αν το είχαν καταλάβει, θα την είχαν κλείσει και πάλι. Σε απόσταση ενός χιλιομέτρου από όπου βρέθηκε το αυτοκίνητο του Γιάννη Μπαϊράμι, εντοπίστηκε η σωρός του. Μέρος από τα ρούχα του άτυχου άνδρα υπέδειξε το σημείο που βρισκόταν καλυμμένος κάτω από τα καλάμια. Μετά και την ανάσυρση του τρίτου θύματος της Θεομηνίας, οι έρευνες πλέον συγκεντρώνονται στον ποταμό της Κρεμαστής, όπου νέα μονάδα των ΕΚΑΜ ήρθε από την Αθήνα για να συνδράμει. Οπότε ψάχνουμε ακόμα τους ανθρώπους, αλλά στείλουμε τα αυτοκίνητα από το ποτάμι και του ενός αγνοούμενου και του άλλων που βρήκαμε και θα συνεχίσουμε να ερευνούμε. Έχουμε ενισχυθεί δυνάμεις με άτομα από την ΕΜΑΚ και με δεύτερο ελικόπτερο, άλλα 12 άτομα και άλλο σκύλο διαστητικό και επιχειρούμε συνεχώς.
Υπάρχουν δύο ομάδες που επιχειρούν. Η μία έχει ξεκινήσει από τη γέφυρα της Παστίδας. Είναι γύρω στα 50 άτομα, στρατός, καταδρομής, πυροσβέστες. Και υπάρχει και μία ομάδα τώρα που θα ξεκινήσει από τη γέφυρα την Κρεμαστή. Τώρα ήρθε από την Αθήνα, μια ομάδα της ΕΜΑΚ. Και θα προχωρήσει κατά μήκος του ποταμού μέχρι στις εκβολές. Υπάρχει όμως και μία τρίτη ομάδα, η οποία είναι δίτης βέβαια, είναι μέσα στη θάλασσα ή και σε μια απόσταση 100 μέτρων από την εκβολή, διότι έχει εισέλθει το θαλασσινό νερό μέσα στο ποτάμι. Επιχειρούμε και ευελπιστούμε ότι κάτι μπορούμε να κάνουμε. Κάτι θα κάνουμε. Είναι σίγουρο ότι είναι δύο οι αγνοούμενοι, γιατί ακούστηκαν και για τέσσερις και τα λοιπά. Όχι, ήταν τέσσερις, βρήκαμε τους δύο, υπάρχουν άλλοι δύο. Έχουμε βρει ορισμένα αντικείμενα, κάποιο πορτοφόλι του ενός, ρούχα του άλλου. Βγάλαμε το αυτοκίνητό του καθώς είδατε και προχωρούμε. Ξεκινάμε την έρευνα, σαρώνουμε τη δουλειά σας, την ξέρετε. Καλή επιτυχία. Έγινε, δική Γιάννη, δική σου. Πάμε, ξεκινά. Διοικητή στον ΕΜΑ, καλώς ήρθατε στη Ρόδο. Σας βρήκαμε, παιδιά. Δεν ήρθαμε για καλό, δυστυχώς. Να κάνουμε το καθήκον πάντα. Μπέμπει, όλα καλά, προχωράμε. Υπάρχει κάτι έτσι τώρα που μια ειδική, ας το πούμε, εκπαίδευση, εννοείται ότι υπάρχει, αλλά τι είναι αυτό που ακολουθεί τώρα, το να που κάνει τα παιδιά της ΕΜΑΚ να εστιάσουν? Εμπειρία. Υπάρχει εμπειρία, έχουμε εκπαιδευτεί συμβάντων σαν και αυτό, σε όλη την Ελλάδα, έχουμε γνώση, είναι θέμα τέχνης. Ξέρουν να ψάξουν, ξέρουν να δουν, εκεί ποντάρουμε, εκεί υπολογίζουμε τώρα, στην εμπειρία. Πώς το βλέπετε, είναι δύσκολη περίπτωση? Είναι δύσκολη, καλά, εμείς πάνω πολύ δύσκολη. Θα δούμε. Έλα. Με δάκρυα στα μάτια και γεμάτη αγωνία και οι συγγενείς των θυμάτων παρακολουθούν. Δράμα. Από τη στιγμή που μάθαμε ότι είναι αγνοούμενος ο αδερφός μας, τι άλλο από ένα δράμα μπορείς να ζήσεις? Και το ζούμε ακόμα, γιατί δεν έχει βρεθεί. Και είναι τραγικό, γιατί έχασα κι άλλον αδερφό πριν από 20 χρόνια, τόσο 31 χρονών, και είναι το δεύτερο που χάνω. Δεν περιγράφεται. Οι ευθύνες πιστεύω ότι είναι τεράστιες. Εμείς ήρθαμε άρον-άρον από τα Τρίκαλα, γιατί από εκεί είμαστε, αλλά εδώ τα πράγματα ήταν τραγικά και είναι τραγικά. Και πολύ φοβάμαι ότι δεν θα είναι ο αδερφός μου και άλλα τελευταία θύματα αν δεν γίνει κάτι. Ό,τι και να πω, είμαι συναισθηματικά φορτισμένος, το καταλαβαίνετε, αλλά σίγουρα υπάρχουν μεγάλες ευθύνες. Πού θα τις αναζητήσουν, ποιος θα τις αναζητήσει, και είναι κρίμα να χάνονται άνθρωποι σε τέτοιες περιπτώσεις. Σας λέω, ό,τι και να πω είναι περιττό. Έχει έρθει κανένα στην επαφή μαζί σας από το κράτος, από την κυβέρνηση, από τις τοπικούς φορείς? Έχετε βρει κανένα? Χθες το βράδυ ήρθα και σήμερα παρακολουθούσα τις έρευνες. Δεν πρόλαβα να βρω κάποιον. Είμαι και ξένος εδώ. Ό,τι κάνει ο πεθερός του αδερφού μου εδώ. Αδιαφορία. Καταρχήν έπρεπε τη στιγμή που είχαν πρόβληψη για καιρικά φαινόμενα να σταματήσουν την κυκλοφορία στο συγκεκριμένο μέρος. Είναι απαράδεκτο να γίνει τρεις και τόσο το ατύχημα και να δώσουν εντολή να κλείσει ο δρόμος στις τέσσερις και τόσο. Τα συλληπιτήριά μας. Ό,τι και να πω παραπάνω, εύχομαι μόνο να βρούμε γρήγορα τον αδερφό μου να τελειώσει το μαρτυριό μας, τουλάχιστον αυτό. Θέλω να πω ότι η Ιθωμηνία είναι, ναι, ήρθε το ρέμα, δηλαδή αν ήταν 40 πόντους, έγινε 80 μέσα σε 5-10 λεπτά. Οι 80 πόντοι δεν ελέγχονται. Έτσι, έχω έρθει από καταστροφή, έζησα κυκλώνα και ξέρω πολύ καλά. Αλλά θέλω τις ευθύνες, επαναλαμβάνω, να τις δώσω εκεί που πρέπει. Δεν μπορεί η Ρόδος με δύο κεντρικούς λεωφόρους, δύο, να έχουμε αυτά τα χάλια. Γέφυρα την οποία μας έχουν φτιάξει οι Ιταλοί.
Λαζαρίδης Νικόλαος. Είστε, λοιπόν, είμαι ο θείος της δασκάλας και ο αδερφός. Το όνομα σας? Ήρθατε από... Δημήτρης. Καρτσαρός Δημήτρης. Ήρθατε από την... Από την Εύβοια. Ήρθατε από την Εύβοια να πάρετε... Να την πάρω στα... Την κοπέλα. Λοιπόν. Αχ, Παναγιά μου. Αγγλικά μου. Αδερφούλα μου. Κορίτσι μου. Ευχαριστούμε πολύ. Να τονίσετε ότι υπάρχουν ευθύνες. Αυτό θέλουμε. Ζητάτε δικαιοσύνη, έτσι. Ναι, ναι, ευθύνες. Αν είναι δυνατόν να βρούμε το δίκιο μας. Όχι για κανένα άλλο λόγο, να γλιτώσουν τουλάχιστον και άλλοι άνθρωποι. Και άλλοι άνθρωποι, ναι. Να σταματήσει εδώ, αυτός ο δρόμος πρέπει να κοπεί. Αυτό που έχουν κάνει είναι παράνομο, μέσα από την κήτη του ποταμού να περνάνε αυτοκίνητα και κόσμος. Τα βρωμόσκυλα, πρέπει να φτιαχτεί η γέφυρα, η σήμανση πάνω στην ίδια γέφυρα, να περνάνε δεξιά-αριστερά. Ήρθε κανένας επικοινωνία μαζί σας, κανένας περιφερειάρχης, κανένας από το κράτος, κάτι? Ποιος να έρθει, ποιος να έρθει, μόνο στα παιδιά τους, όταν θα τύχει στα παιδιά τους, τότε θα πάρουνε. Και ευθύνονται οι ψηλά, αυτοί που είναι ψηλά, όχι οι τοπικοί εδώ παράγοντες. Αυτοί που είναι ψηλά, και ψηλά είναι περιφερειάρχης και πάνω. Γιατί αυτός θα εγκρίνει να γίνει, και μίλησα με κάποιον του τοπικού, δεν ξέρω, τοπικού διαμερίσματος εδώ, ότι ήδη έχει εγκριθεί να γίνει η γέφυρα εδώ, αυτό το σημείο, και καθυστερεί στη γραφειοκρατία. Κατάλαβα. Γραφειοκρατία είναι η υπογραφή αυτού που είναι πιο ψηλά. Ποιος είναι? Περιφερειάρχης και πάνω, δεν ξέρω ποιοι. Γεια σου, λεπτερά, Άγιος άνθρωπος. Που είναι στα γραφεία τους. Θα μπορούσε να προσφέρει πάρα πολλά στην κοινωνία. Τι πήρανε από τα ψαγρά. 26 χρονών ήταν. Και ότι στείλανε εδώ πέρα και οι θέσεις στα ψαγρά είναι κενή. Την έφερα εδώ για να σκοτωθεί. Την αδερφούλα μου. Υπάρχουν ευθύνες. Να το τονίσετε αυτό, ότι υπάρχουν ευθύνες. Εμείς θα αναζητήσουμε τις ευθύνες. Δεν ξέρω και αυταπάγγελτα αν μπορεί. Ζητηθούν ευθύνες. Και ευθύνες είναι πολλές, και από την τροχέα, που εφόσον υπήρχαν έκτακτα καιρικά φαινόμενα, έπρεπε να το κλείσουν αυτό το κομμάτι και να γίνει διπλή κυκλοφορία στη γέφυρα. Ήρθανε μετά από μισή ώρα από τηλέφωνο κάποιου ιδιοκτήτη εδώ που μένει εδώ πέρα. Ήρθανε μετά από μισή ώρα η πυροσβεστική να κλείσει το δρόμο. Δεν μπορούσε κάποιος άνθρωπος εδώ κοντά να κλείσει, να τον πάρουν τηλέφωνο να κλείσει το δρόμο? Δεν υπάρχουν άλλες υπηρεσίες? Εφόσον είχαν δοθεί έκτακτα καιρικά φαινόμενα, ο δρόμος έπρεπε να κλείσει και να μην περιμένουν πότε θα έρθει η κακοκαιρία και αυτό το ρεύμα, για να παρασύρει εδώ τον κόσμο που ήταν. Καταποντισμός, εκτός από τη Ρόδο, χτύπησε και την Ψέρυμη, ένα νησάκι κοντά στην Κάλυμνο, όπου προκάλεσε και εκεί φοβερές καταστροφές, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν θύματα. Μεγάλη καταστροφή, κυρία μου. Τι να σας πω, δεν είναι η πρώτη φορά και πιστεύω να είναι η τελευταία. Δεν είναι η πρώτη φορά. Δυστυχώς το αεροδρόμιο έγινε για καλούς σκοπούς, αλλά για να καταστρέψει κάποια σπίτια. Ό,τι και να σας πω είναι λίγο. Πρέπει όποιος θέλει να έρθει να δει και να βγάλει τα συμπέρασματα. Και ευτυχώς που υπήρχαν δυο παιδιά και δεν πνίγηκανε. Να έχουμε τα χειρότερα. Πιστεύω οι ηλικές ζημιές να μπορέσουμε να τις αποκαταστήσουμε. Αλλά πρέπει να υπάρχει λίγο ανθρωπιά και λίγο φιλότιμο. Γιατί όλοι παλεύουν για αυτήν την Κάλυμνο, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται αποτέλεσμα. Το να υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα και ένας να μην είναι ικανός να το αντιμετωπίσει, οι τοπικές αρχές το ξέρουν χιλιάδες φορές. Ήταν από την προηγούμενη φορά, από την προηγούμενη δημαρχία, και ξανά και ξανά και ξανά. Οι καταστάσεις δεν λύνονται από μια μέρα στην άλλη. Υπάρχει λογική. Αλλά μπροστά στην καταστροφή νομίζω υπάρχουν προτεραιότητες. Καταλάβετε το. Ο Λεντής δεν είναι κανένας άνθρωπος που είναι προς καταστροφή σας, προς όφελό σας, αλλά μια φορά ένας δεν βρίσκεται να μας βοηθήσει. Να κάνετε σωστό, όχι για μας, για την πολιτεία σας, για το νησί σας. Δεν γίνεται αυτή η κατάσταση. Μια μορουμάνα με δυο μωρά τα αφήσετε στο έλεος. Γιατί υπήρχαν κάποιοι άλλοι κάτω που καταλαβαίνουν το σπάζομαι. Αλλά αν πνιγότανε θα ήταν ακόμα.
που ήμασταν έτοιμοι πάντα. Εμείς από τις 12 η ώρα χθες το απόγευμα, βράδυ, τα είχαμε έτοιμα. Αλλά τόσο μεγάλο για να φτιάξει τέτοιο πρώτη φορά στην Κάλυμνο. Να κατοικούν τόσα πάζα εδώ, να μπουν μέσα σε σπίτια. Έχουμε στο Κατούνι ζημιά, έχουμε κάτω, έχουμε στο χωριό. Τι να κάνουμε, θα τα προλάβουμε. Πιστεύω τα φέρνουμε βόλτα. Πάθατε ζημιές κι εσείς? Καταστραφήκαμε, τι ζημιές. Καταστραφήκαμε. Πείτε μέσα να δείτε τα νερά. Πείτε να δείτε, όλη μου η περιουσία καταστράφηκε. Ελάτε, τα νερά πέθανε από πάνω. Γιατί κλείσανε το ρέμα? Γι' αυτό καταστραφόμαστε κάθε βροχή. Αλλά αυτό το κακό έχει γίνει. Είναι η τρίτη φορά που γίνεται αυτό το κακό. Τώρα όμως ήταν το σπίτι μου έτοιμο και μου τα ρημάξανε όλα, όλα, όλα το νερό ήταν μέχρι εδώ. Γιατί ήμουν εδώ και άνοιγα τις πόρτες να τρέχει το νερό. Οι άλλοι δίπλα δεν μπορούσαν να μην κόντευε να πνιγεί, ήταν μέσα. Ορίστε, το νερό ξεκίνησε από εδώ πάνω, βγείτε πίσω να δείτε κακό. Είναι η τρίτη φορά που το παθαίνω με το κακό αυτό. Γιατί έκλεισε ένα στο ρέμα πάνω. Γιατί ρίχνουν τα μπάτσα και δεν πληρώνει κανένας. Χωρίς τις ζημιές. Όλα, με στη λάσπη. Από εδώ ξέφυγε, έφυγε το νερό και φόβανε το και δεν προλαβαίναμε το βγάλουμε. Πλημμύρισε όλο το σπίτι, πλη μέσα. Το δικό μου τα ίδια. Ορίστε, πείτε. Ρίμαξε το σπίτι. Κανένας δεν πέρασε. Μία φορά να ανοίξει αυτό η τρύπα. Μία, γιατί είναι κάποιος αυτός που το έκλεισε. Κάθε φορά τα ίδια είναι. Μια καταστροφή, παρακαλούμε, παρακαλούμε, παρακαλούμε. Έχουμε κάθε δύνατη δυνατά πάνω, δώσαμε 1,5 μέτρο δρόμο, να δείξει ο δρόμο, να γίνει σωστά η αποχέτευση, να γίνουν σωστά όλα, τίποτα! Με το παραμικρό για 10 λεπτά νερού είμαστε τελείως απρόβλεπτοι μας. Μια ανοχήρωτη πόλη, μια ανοχήρωτη χώρα, σε οποιαδήποτε καταστροφή καταφέρουμε την κάνουμε βιβλική. Θέση Ρόδος, σήμερα ένα ελάχιστο και ευτυχώς που κράτησε λίγο. Και όλα αυτά γιατί φροντίσαμε τόσα χρόνια, αντί για υποδομές, να κάνουμε λαμογές. Στη Ρόδο συνολικά δόθηκαν μόλις 150.000 ευρώ στους πλημμυροπαθείς, μετά από 10 μέρες περίπου. Ενώ στην Ιταλία, άμεσα, δόθηκαν 20 εκατομμύρια ευρώ. Μετά την κατακραυγή, ο εισαγγελέας θα διατάξει επίγουσα προκατακτική εξέταση για απόδοση ευθυνών. Ο Περιφερειάρχης θα εξαγγείλει την προκήρυξη διαγωνισμού για την κατασκευή της γέφυρας της Κρεμαστής και ο Δήμαρχος θα προχωρήσει στον καθαρισμό των ρεμάτων και των υπογείων δικτύων. Με την ανέβρεση των αγνοωμένων, με τελευταίο τον δάσκαλο που εκβράστηκε στα τουρκικά παράλια, την κίδευσή τους και μια σφοδρή βροχή κεραυνών, το κεφάλαιο αυτό κλείνει. Μια νέα σελίδα στο βιβλίο της ζωής γυρνά, έχοντας λάβει πόνο, αλλά και γνώση. Τα σημάδια δε εξ ουρανού εξακολουθούν να μας έρχονται, αυτή τη φορά από την Παναγιά την Αμαρτάνη. Παναγιά Αμαρτάνη αυτή. Μας στέλνει μήνυμα αφού λέει ότι πλημμυρίσαμε από αμαρτίες να πούμε. Έτσι. Αλλά και ελπίδα να το αυτό προλάβει. Έτσι, γιατί έχει γεμίσει ο κόσμος πόλους άπιστος. Πολύ άπιστη. Πολύ άπιστη, πραγματικά. Πολύ απιστία. Αλλά εδώ βλέπουν τα δάκρυα των ταξιάρχη να κλαίει. Είναι υγρασίες, λέει και. Και κοροϊδεύουν, λέει. Ναι. Όχι λένε υγρασίες. Και κοροϊδεύουν, ηρωνεύονται. Ναι. Είναι δυνατόν να μην βγάλει από όλη την εικόνα και βγάλει από τα μάτια του. Ο άνθρωπος από πού κλαίει, από το σώμα. Τα μάτια δεν κλαίει. Το πρόσωπο είδες που χάθηκε στη σήμη. Πανομίδη. Αυτό δεν το είδα, αλλά το άκουσα. Νόμιζα ότι ήταν το παλιό, γιατί είχε ξαναγίνει. Όχι, όχι, ξαναγίνει τώρα. Τώρα πάλι. Το Σαββάτο. Το Σαββάτο χάθηκε η μούρη του. Πήγε να φιλήσει ο κόσμος και έφυγε η μούρη του. Χάθηκε, έφυγε. Πάντα όποτε κάνετε το πρόσωπο του ταξιάρχη από την εικόνα, γίνονται θαύματα. Αλλού γίνονται ανθρώποι καλά στα νοσοκομεία. Το 74. Στη Λέρο, όταν είχε ξαναγίνει αυτό εδώ πριν 3-4 χρόνια, αναστήθηκε ένα παιδάκι μέσα στο χειρουργείο από τροχαίο, επί τόπου. Το 74 έκλαψε, μπήκαν οι Τούρκοι στην Κύπρο. Το 74 έκλαψε ο Σταυρωμένος στη Μητρόπολη. Ναι, και ο Παλωμίτης της Σήμης. Και ο Παλωμίτης της Σήμης έκλαψε. Είναι καταγραμμένο μέσα στα βιβλία. Και μάλιστα δάκρυσε αίμα. Όχι, δεν είναι νερό, αίμα. Αίμα, γι' αυτό έφυγε τόσο αίμα στην Κύπρο. Ενάκρισε νερό εδώ στα 30. Είδες πώς περνούσε το ποτάμι δίπλα από τα νεκροταφεία των 30. Το νερό το δες. Ήταν οι υγρασίες που κορυδεύανε. Ναι, ήταν οι υγρασίες που κορυδεύανε. Να είναι τη υγρασία.
Όλα τα 30 κλαίνε ρόζο. Μακάρι να είναι μόνο αυτό. Αυτό τώρα τι. Να έχουμε κι άλλα. Αυτό τώρα τι μήνυμα είναι. Αυτό, ε. Αυτό δεν ξέρω τι μήνυμα είναι. Δεν έχει άλλο στάκι για να πει μέσα. Τα έχει ένα φύλακα αυτό ο. Τα κλειδιά. Ναι, ένα άνθρωπο συγκεκριμένο και είπε του γιου του εχθέ. Ρε παιδί μου λέει. Πάω 4 μέρες λε συνέχεια και δεν σβήνει το κανένα. Δεν σβήνει. Ούτε τρώει το λάδι. Πες μου, εσύ τι μήνυμα είναι αυτό. Πάμε τώρα το νευρούμε, μας πει. Τι έγινε, μαζεύεις αγίες. Ναι, ναι. Πώς πάει, έχει φέτος πάνω. Κάτι λίγες. Έχει, ωραία. Δεν ήταν καλή χρονιά, αλλά κάτι θα βγάλουμε. Κάτι θα βγάλουμε, λέει. Λοιπόν, τι έχουμε βρει τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, έλα κάτι σας το πω τώρα. Τι συμβαίνει. Είχε 2-3 μέρες με τις πλημμύρες 4. Ναι. Που δεν κατελειόταν το λάδι. Όπως έραψε το καντήλι, έκαιγε 3-4 μέρες. Όσο κρατούσε. Χωρίς να συμπληρώσεις, χωρίς τίποτα, ναι. Μέχρι προχτές σας τα πει και ο πατέρας μου που ήταν ο ίδιος. Αυτός δεν ήθελε να το πει. Μου το είπε μέρα, ξέρεις, για να προσέχω και τέτοια. Ναι. Είναι εδώ από πίσω. Έλα, τράβα και το μοναστήρι Αδύση Παναγία Άβαρτος. Τώρα, αυτή τη στιγμή, σε τι κατάσταση είναι. Τώρα πρέπει να συμπλήρωσε, αλλά 2-3 μέρες αυτό κανονικά έπρεπε να καίγεται σε ούτε μία μέρα. Κάθε μία μέρα συμπληρώνει. Και είχε 3 μέρες, 4 και χωρίς να κάνει καθόλου. Άλλο με το καντήλι. Έλα να το δεις κιόλα. Πατέρα σου είναι εδώ. Κάτσε πάλι γιατί. Έλα φιλήσει, κλαφιό. Αυτό κανονικά κάθε μέρα βάζει λάδι ο πατέρας μου. Και είχε 3 μέρες, 4 χωρίς να συμπληρώσει καθόλου. Κι άναβε. Γεια σας. Τίποτα, γεια σας. Τελέστε. Είναι μια χαρά. Ήρθατε στη θαυματουργή εικόνα. Τι έγινε. Τι έγινε. Επί 3 ημέρες πριν να γίνει η νεροπομπή, άναβε επί 3-24 ώρα χωρίς να κατεβεί ούτε ένα χιλιοστό το λάδι. Κανένας δεν. Μόνο εγώ έχω κλειδιά. Κανένας δεν ήρθε. Κανένας δεν συμπλήρωσε. Κάμνη τέτοια. Βέβαια, σημάδια είναι αυτή. Η εικόνα είναι αυτή, έτσι, της Αγίου Βασιλείου. Δεν ξέρω, θέλει να πάμε και κάτω, να δει και κάτω το Αγίο Νερό, εκεί τη βιάζεις και... Πόσο χρόνο είναι η Παναγιά η Αμαρτενή? Είναι πάρα πολύ χρόνο. Δεν μπορούμε να βρούμε αυτή, η καθεαυτού εικόνα που φέραν από κάτω, είναι το μικρό αυτό εδώ. Είναι... Μετά έκαναν και τη μεγάλη. Ήταν κάτω στο σπήλαιο. Ήταν κάτω στο σπήλαιο. Αυτή η μικρή εικόνα. Ναι. Είναι εκεί που θυμιάζει και στάζει Αγίο Νερό από βράχο. Είχε μία πέτρα και στάζει όπου δεν θυμιάζει. Συμβαίνει και αυτό. Ναι, να πας να το τραβήξει. Στάζει και τώρα. Και τώρα. Έχουν γούρνες από κάτω και ναι. Σε κάθε πανήγυρι φέρνουν και Αγίο Νερό και δίνουν αγίασμα στον κόσμο. Μόλις θυμιάζει είναι ένα βράχο σκέτο, ούτε χώμα έχει ούτε τίποτα. Ένα βράχο, μία πέτρα και στάζει η πέτρα. Ναι, δεν έχει ούτε. Εκεί βρέθηκε η Παναγιά αυτή. Η εκεί βρέθηκε. Είναι κάτω. Ναι, θε να πάμε. Αυτά είναι σημάδια, νομίζω. Πάδες, το είπες στον παπά. Δεν του το είπα του παπά. Γιατί μπορεί να με περάσει για τρελό. Πιο καλά το πιστεύω μόνος μου. Ναι, καλά πάνε. Τι είναι, πήγαινε από εδώ. Αυτός είναι ο Κλεάνθης, το μεγάλο φυσικό του Στίβη Κόσμου. Μεγάλε. Πάμε. Σιγά εδώ, Λαθώ, πάμε να δούμε την πέτρα που βγάζει νεράκι, εκεί που βρέθηκε η εικόνα. Εντάξει, έλα. Πάμε. Δώσε χέρι και πάμε. Έλα το σηκώσω το μικρό, γιατί εδώ θα είναι. Εδώ είναι κακό. Εδώ. Εδώ τι. Εδώ μας δείχνουν σημάδια που υπάρχει ακόμα πίστη. Πάνω ένα ζώο, σκοτώνω το ένα με τον άλλο. Δεν βλέπεις, δεν υπάρχει τίποτα πάνω. Γι' αυτό μας δείχνουν σημάδια εδώ οι Άγιοι. Υπάρχουμε. Ειδικά ο Μεγαλόχαρος. Σαν Ιταλή, στον πόλεμο. Τους ψάχναν οι Γερμανοί. Και αυτό είναι το Αγίο Νερό που μαζεύουμε.
Βλέπεις που στάζει. Από πάνω πέτρα. Και το μαζεύουνε. Από εδώ και βλέπεις. Περίμενε. Σταζεί συνέχεια, ε. Είναι αυτό είναι χειμώνα καλοκαίρι. Το ίδιο. Χειμώνα καλοκαίρι, ε. Ναι, ναι. Εδώ βρεθήκε η μικρή κόρη. Είναι, βλέπεις, είναι μόνη της η πέτρα. Δεν επικοινωνεί μου πουθενά και από εκεί έχει έλα να δει. Να δω αν έχει κανένα κουκουτάκι να σου βάλει. Α, μπράβο. Λιγάκι. Θα πάρουμε μαζί μας. Να ρίχνουμε άμα χρειαστεί σε κανένα δαιμόνιο. Πέτρα εδώ, ναι. Όπως θα τραβήξεις, είτε ξεχωριστή. Είναι μία πέτρα μόνη της. Δεν επικοινωνεί με το έδαφος. Αυτός ο βράχος, ε. Στάζει και μόνο καλοκαίρι και Αύγουστο μήνα αρθείες, στάζει το Άγιο Νερό. Δηλαδή, δεν, έχει δεν είναι ότι έρχεται το νερό από εδώ και από εδώ γίνεται μια μεταφορά του, ας το πούμε. Ναι, γύρω-γύρω είναι η πέτρα μόνη της που βράζει. Όπως βλέπεις δεν έχει επικοινωνία. Ο πατέρας μου δουλειές εκεί, παιδί, εκεί κοιμάται κάθε βράδυ. Τάρα στο βάθος και χάλι. Και η ανασφαγιά μας, η πυρηνέζικη. Το λυπηρό, ο πάτερ μου, είναι ότι ενώ έχουμε αυτήν την αληθινή πίστη, ενώ έχουμε και τα σημάδια εξ ουρανού, δυστυχώς, μέρα με την ημέρα, μπορούμε να πούμε ότι ο κόσμος γίνεται όλο και χειρότερος. Από το χρώμα του Θεού. Πηγαίνει, ναι, δυστυχώς. Ζούμε μία περίοδο, μπορεί να πει κανείς, έσχατων καιρών, δύσκολων. Ουδέποτε η ανθρωπότητα έζησε αυτά τα γεγονότα. Και κυρίως της πνευματικής και ηθικής κρίσης. Αυτό το ίντερνετ και όλα αυτά τα μέσα έχουν αποπροσανατολίσει τον άνθρωπο. Βλέπουμε, μπορεί να μπει ο καθένας μέσα να εκφράσει τις δικές του φιλοσοφίες. Ε? Και όλοι αυτοί είναι όργανα του Αντιχρίστου. Και η ανθρωπότητα έχει κυριευθεί κυριολεκτικά από τον διεθνή σιωνισμό, από τους Εβραίους, ταλμουδιστές, τους σατανολάτρες, γιατί υπάρχουν και οι Εβραίοι Καραΐμ, οι σωστοί Εβραίοι, τους οποίους έβαλαν αυτοί τον Εβραίο-Μασόνο Χίτλερ να κάνει σαπούνι με σκοπό να δημιουργηθεί συμπάθεια έναντι των Εβραίων και να επιτραπεί η ίδρυση του κράτους του Ισραήλ με τις συνέπειες που έχουμε σήμερα. Σήμερα η ανθρωπότητα είναι γεγονός και το γνωρίζει οποιοδήποτε, κυβερνιέται πλέον από αυτούς οι οποίοι αναμένουν τον δικό τους Μεσσία, τον Αντίχριστο. Ξέρουμε ότι αυτό το χάραγμα θα το επιβάλλουν μέσω των οργάνων τους. Δεν θέλω να κάνω πολιτικές κρίσεις κλπ. Αλλά όλοι αυτοί είναι υποχρεωμένοι να είναι όργανά τους. Το πιο βρώμικο επάγγελμα είναι η πολιτική. Ένας πιστός πολιτικός δεν αναμειγνύεται με τέτοιες πολιτικές όταν βλέπει ειδικά που οδηγούν την ανθρωπότητα. Και βλέπετε, είναι γεγονός, τρεις μεγάλες εταιρείες κυβερνούν ολόκληρο τον πλανήτη και αυτοί εξουσιάζουν με το χρήμα δυστυχώς και τους πολιτικούς οι οποίοι είναι δεσμευμένοι και δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Δεν ξέρουν ότι με αυτά τα μέτρα οδηγούν τον κόσμο στην εξαθλίωση. Γιατί τα επιβάλλουν. Γι' αυτό εμείς αυτό που έχω να προτείνω στον κόσμο είναι να μείνει πιστός κοντά στον Θεό. Να τιμούμε με σχετική και όχι απόλυτη λατρεία όπως λέει η 7η Οικουμενική Σύνοδος και οι πατέρες, τους αγγέλους μας, να τους τιμούμε, να τους δοξάζουμε και να τους παρακαλούμε να είναι συμπαραστάτες και παραστάτες μας. Να τους επικαλούμε θα ανά πάσα στιγμή. Αδιαλείπτως προσεύχεστε. Έχουμε αυτό το μεγάλο όπλο, την προσευχή, που κανένα άλλο δημιούργημα δεν την έχει. Και δεν μπορούμε δεν να φοβηθούμε τίποτα έτσι. Αν δηλαδή ξέρεις ότι έχεις άγγελους συμπαραστάτες σου, ακριβώς, ακριβώς.
Η μεγάλη μας δύναμη είναι ακριβώς η προσευχή. Ο ίδιος ο Χριστός μας λέει, ζητείτε και ευρύσετε, κρούετε και ανοιγήσετε. Πάσο ετών λαμβάνω και το κρούον και ανοιγήσετε. Και αν είχατε πει, στην λέει ο σκόκος συνάπιος, ότι αν αιτήσεστε την προσευχή και μη διακριθείτε την καρδία ημών, πιστεύοντες, λείψεστε. Δηλαδή, αν έχουμε την απόλυτη βεβαιότητα ότι αυτό που ζητούμε από τον Κύριο και είναι για το καλό μας το ψυχικό, το πνευματικό, να είμαστε σίγουροι ότι ο Χριστός θα το εκπληρώσει. Να έχουμε λοιπόν πίστη και εμπιστοσύνη απόλυτη στον Θεό. Ειδικά τα χρόνια που ζούμε και ο Θεός θα μας δώσει και τη δύναμη να ξεπεράσουμε όλους αυτούς τους κοπέλους, όλες αυτές τις δυσκολίες που περνάει η ανθρωπότητα σήμερα. Να έχουμε λοιπόν πίστη και απόλυτη εμπιστοσύνη. Βεβαίως αναρωτιόμαστε, μα πώς ο Θεός επιτρέπει. Ο Μάξιμος ομολογητής μας λέει ότι υπάρχουν διάφορες αιτίες που ο Θεός παραχωρεί, ώστε ο διάβολος να μας πειράζει, να δοκιμαζόμεθα, γιατί έτσι καλλιεργούμεθα στην αρετή, μισούμε την αμαρτία και έτσι αγωνιζόμενοι πνευματικά, εδραιωνόμαστε στην πίστη, που αυτή η πίστη, οι Άγιοι πάντες δια της πίστεως, λέει, κατηγονήσαν το βασιλείο, επέτυχαν Ευαγγελιών, έφραξαν στόματα λεόντων, ενεδυναμώθησαν από ασθενείας, εγεννήθησαν ισχυροί εν πολέμου. Η πίστη η ακράδαντη στον πανυπερθέλειον, τον πανάγαθο Θεό μας, που έγινε άνθρωπος για τη δική μας σωτηρία. Είναι ο ουράνιος πατέρας μας και θέλει όλοι να γίνουμε συγκληρονόμοι Χριστού και κληρονόμοι της Βασιλείας των Ουρανών.